Hello everybody και καλώς ήρθατε στο μηνιαίο σας Energy Focus για το Δεκέμβριο του 2021. Έρχονται οι γιορτές, το καταλάβατε για πότε πέρασε και αυτή η χρονιά. Σας έχω καλά νέα παιδιά, παραλίγο τι βγάζουμε. Άλλος ένας μήνας έμεινε και μετά θα πούμε ότι επιβιώσαμε επιτυχώς το 2021. Έχετε παρατηρήσει πόσο μεγάλη σημασία έχει πια αυτό, ε? Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο, καλώς ήρθατε σε αυτή την πρεμιέρα. Ελπίζω να έχετε ήδη στα πλάνα σας να στολίσετε λιγουλάκι και φέτος τις γιορτές, έτσι για να γουστάρετε. Προφανώς πολλοί από εσάς φαντάζομαι ότι έχετε ήδη στολίσει και εγώ μαζί σας είμαι παιδιά, γιατί εδώ που τα λέμε. Όσο μεγαλύτερες τις κάνουμε τις γιορτές, όποιες γιορτές και να είναι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, τόσο καλύτερα. Δηλαδή, μπορεί ακόμα και η ονομαστική μου εορτή να κρατήσει 3 μέρες αν εγώ το θέλω. Είναι δική μου η απόφαση. Οπότε παιδάκια μου, όσοι έχετε ήδη στολίσει, με γεια σας και χαρά σας. Όσοι σκοπεύετε να στολίσετε επίσης, αλλά όσοι σκοπεύετε να μην στολίσετε καθόλου, να ξέρετε ότι παίζει έστω και λίγο ρόλο ψυχολογικά κάπως έτσι να στολίσετε τελικά. Για το χαβαλέ, ακόμα και αν δεν έχετε όρεξη να κάνετε απολύτως τίποτα, πηγαίνετε πάρτε κάτι για τον τοίχο, ας πούμε. Ένα πράγμα για τον τοίχο, σε ένα καρφί πάνω βάζουμε. Δηλαδή αυτό τέρμα, σκέτο, τίποτα άλλο. Παίζει και αυτό το ρόλο του, έτσι ώστε να ξεστολίσεις κιόλας μετά, κατάλαβες? Λοιπόν, σήμερα όπως έχουμε πει θα κάνουμε τα ζωδιάκια μας, τις προβλέψεις μας, τις γενικές για το Δεκέμβριο παιδιά. Και όπως βλέπετε εγώ είχα ετοιμάσει όλο αυτό το ωραίο σκηνικό για εμάς. Ελπίζω δηλαδή να σας αρέσει, πείτε μου κιόλας. Όμως τελικά τα σχέδια ανατράπηκαν και χρειάστηκε να αλλάξουν. Γιατί πήγα και έκανα βαβά. Πήγα και σπάσα παιδάκια μου τον αντίχειρά μου το δεξί. Και αυτό είναι το βασικό μου εργαλείο για να ρίχνω. Το βασικό, το βασικότερο. Οπότε, τι θα κάνουμε σήμερα? Ναι μεν θα ρίξουμε, αλλά θα ρίξουμε με έναν διαφορετικό, εναλλακτικό, ενδιαφέρον, παιχνιδιάρικο τρόπο και μαζί θα δούμε τι ψάρια θα πιάσουμε. Ακριβώς επειδή η καημένη Taro Richter σας δεν έχει ακριβώς την ικανότητα ούτε να ανακατέψει όπως θα ήθελε ιδανικά, θα πάμε με τη ροή παιδάκια μου και θα εξερευνήσουμε αυτό το νέο ρίξιμο, θα πειραματιστούμε πάνω του και βεβαίως αν αυτό τελικά είναι κάτι που μας βγει και μας αρέσει, θα το χρησιμοποιούμε μέχρι και για pick a card. Δηλαδή θα σας αφήνω να γίνετε λίγο και οι κριτές αυτής της μεθόδου και να με ενημερώσετε και ως προς το πόσο σας αρέσει την ώρα που συμβαίνει, αλλά και για τα αποτελέσματά της ένα μήνα μετά, εντάξει? Οπότε μας ενδιαφέρουν και τα δύο αυτά πράγματα, γιατί από ό,τι μου είπε ο γιατρούλης, αυτό το μαραφέτη θα ξαναδουλέψει σωστά σε κανένα μήνα. Πράγμα που σημαίνει, by the way, παιδάκια μου, ότι θα παραμείνουν κλειστά τα προσωπικά διαβάσματα για ένα σεβαστό χρονικό διάστημα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα κλείσω για πάνω από 15 μέρες, γιατί μετά δεν ξέρω και τι θα γίνει εδώ μέσα με τα είσοδα του σπιτιού και πώς θα ζήσει αυτό το νοικοκύριο. Αλλά έχετε υπόψη ότι για λίγες μέρες δεν θα κλείνω προσωπικά, είναι μη διαθέσιμα ας πούμε, έτσι ώστε να αναρρώσεις το δάχτυλο και να μπορώ να σου ρίξω ακριβώς όπως θέλω. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να ρίξουμε, δεν μπορώ να συνεργαστώ όμως μαζί τους. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα μπορούσα ας πούμε να τα ψήλω να κατέψω και να τραβάω μετά από πάνω από το deck. Κατάλαβες, να παίρνω την πρώτη κάρτα, πρώτη κάρτα. Που και αυτό legit είναι, και αυτό γίνεται να συμβεί. Απλά δεν συνεννοούμε ακριβώς έτσι εγώ με τις κάρτες μου και με τους οδηγούς μου. Οπότε δεν νιώθω ότι μου ταιριάζει. Άρα λοιπόν παιδιά, σήμερα θα παίξουμε. Θα πούμε ζώδια.
Τώρα, προβλέψεις αν θα κάνουμε, εγώ έχω εμπιστοσύνη να ξέρετε. Δεν μου το είπανε τσάμπα να το κάνω έτσι, τα αγγελάκια μου. Έχω εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι κάτι θα βγει από αυτό το ρίξιμο. Από εκεί και πέρα όμως, παιδάκια μου, εγώ έχω εξηγηθεί έξω ολοκλήρου, τα ξέρετε πλέον όλα, έχω ανοίξει τα χαρτιά μου. Μέχρι και την κάρτα εδώ πέρα που είχα βάλει σαν demo για να δω αν χωράνε οι κάρτες που θα έριχνα για τον κάθε ένα, παιδιά, έχω αφήσει. Γιατί είδα την επόμενη μέρα ότι είχα ρίξει το Chariot. Η επόμενη μέρα ήταν η μέρα σήμερα, αφού δηλαδή έχω σπάσει το δάχτυλό μου. Και ήταν σαν να μου έλεγε just go, just go. Δηλαδή προχώρα μπροστά, βρες τον τρόπο, κάντο, δε, μην αφήσεις τίποτα να σε σταματήσει. Και αυτό και έγινε. Ελπίζω να έχετε κατανόηση, την κατανόηση σας ζητάω και τώρα ξεχάστε τα στολίδια και το σκηνικό γιατί όλα αυτά θα φύγουν από εδώ, τσάμπα τάστινα, δεν πειράζει όμως, κάναμε μια πολύ πολύ ωραία εισαγωγή. Θα ξεκινήσουμε, δεν ξέρω αν θα κάνω γενική ενέργεια του μήνα με αυτή την μέθοδο, θα δω τι θα κάνω, θα το δείτε εσείς κατευθείαν αυτό, άμα υπάρχει γενική ενέργεια θα τη δείτε τώρα, θα σας βγάλω τη γενική ενέργεια του μήνα Δεκεμβρίου. Ιδάλλως θα ξεκινήσω κατευθείαν, παιδάκια μου, με τον κρυό, αυτό θα δείξει. Τι άλλο θέλω να σας πω, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, comment και share, υποστηρίζετε πάρα πολύ το κανάλι με αυτόν τον τρόπο και με κάνετε πολύ χαρούμενοι. Γιατί το κανάλι είναι κάτι το οποίο αποσπά μεγάλο χρόνο, τέλος πάντων, και φαιά ουσία για εμένα. Και έτσι ικανοποιούμε και εγώ μετά. Κατάλαβες, δηλαδή ανταμείβομαι, να στο θέσω απλά. Κάτι θέλω να σας πω ρε παιδιά και το ξέχασα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, προχωράμε δυνατά και ξεκινάμε με ό,τι είναι να ξεκινήσουμε. Φίλα και πολλά. Α, θυμήθηκα ρε τι ήθελα να πω. Καλώς ήρθατε σε αυτή την πρεμιέρα. Φίλα. Γεια σου κριέ και καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus για το Δεκέμβριο του 2021. Και πάμε να δούμε τι θα λάχει κρυαράκι μου. Όπως ξέρεις είσαι πάντα στην πρώτη γραμμή, οπότε μαζί θα δοκιμάσουμε τη μέθοδο με την οποία θα ρίξουμε αυτό το μήνα εφόσον έχω χτυπήσει το δάχτυλό μου. Λοιπόν, έχω ανακατέψει τις κάρτες όπως μπορούσα, καλό μου κρυαράκι, αλλά μην ανησυχείς γιατί θα σας ανακατέψουμε κι άλλο. Έχει έρθει η ώρα να κόψουμε λίγο το deck σου και να δούμε και τι πετύχαμε. Ace of Swords, Ace of Cups και Seven of Cups. Καλό μου κρυαράκι, τι ωραία που είναι αυτά που έχεις βγάλει. Και τώρα πάμε να δούμε αν θα πετύχει η μέθοδος. Πάντως προς το παρόν φαίνεται ότι θα ανοίξει μια ωραία πορτούλα για εσένα, η οποία θα σε βγάλει από διάφορες αναζητήσεις, οποίες δεν έβγαζες κανένα νόημα. Οπωσδήποτε φαίνεται ότι θα υπάρξει διάβια ή τέλος πάντων λύση σε κάποιο πρόβλημά σου και ενδεχομένως να υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα σου κάνουν κάποια ξεκαθαρίσματα, αν και εφόσον πιο πριν είναι ξεκάθαρα, αν και εφόσον πιο πριν σε είχαν μπερδέψει, σου είχαν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία, βλέπω ότι θέλουν να βάλουν νέες βάσεις και σίγουρα θα πέσουν εξηγήσεις και ίσως να έρθεις και κοντά με ένα άτομο μέσα στο Δεκέμβριο του 2021 με το οποίο υπήρχε ή κάποια παρεξήγηση ή τέλος πάντων τα πράγματα δεν ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρα. Λοιπόν, βλέπω ότι έχεις βγάλει και το Ace of Pentacles έφερες μπροστά, οπότε οπωσδήποτε για σένα είναι ένας μήνας με πάρα πολύ όμορφα ξεκινήματα και βασικά κάτσε λίγο ρε, περίμενε κρυέ. Ναι, όχι, εντάξει. Και ήλιο. Λοιπόν, ναι, οπωσδήποτε. Βλέπω ότι θα είναι ένας μήνας που θα σου μείνει σίγουρα ξέχαστος σε τουλάχιστον έναν τομέα της ζωής σου, γιατί ένας τομέας το λιγότερο παίρνει φόρα. Βλέπω ότι θα έχεις ικανοποίηση μέσα στο Δεκέμβριο. Καλά, είναι και γιορτές, ξέρω εγώ, θα περάσεις ωραία ούτως ή άλλως, γιατί βλέπω και ποτά, βλέπω και φαγιά, καλό μου κρυαράκι, μια χαρά θα περάσεις πουλάκι μου. Προφανώς θα υπάρξουν και δώρα που θα ανταλλάξεις με άλλους ανθρώπους. Τώρα όσον αφορά τα επαγγελματικο-οικονομικά σου, βλέπω ότι θα πηγαίνει πάρα πολύ καλά το πράγμα. Σαν καλολαδωμένη μηχανή, βλέπω ότι τα έσοδά σου και τα έξοδά σου είναι στο σημείο στο οποίο ιδανικά θέλεις εσύ να είναι.
Ναι, μεγάλη ισορροπία στο οικονομικό, παιδιά, επίπεδο. Και στα επαγγελματικά βλέπω ότι έχεις την ικανότητα να αναλαμβάνεις τις υποχρεώσεις σου, να τις φέρνεις εις πέρας. Δεν βλέπω κάτι να σε απασχολεί. Ίσα-ίσα, παιδιά, βλέπω πραγματικά βολή. Να υπάρχει η έννοια άνεση για εσάς. Προφανώς κάποιοι θα πάρετε, παιδιά, και το δώρο των Χριστουγέννων από τις εταιρείες σας και όλα αυτά, οπότε σίγουρα και αυτό επηρεάζει. Θα μάθετε κάποιο νέο από ένα άτομο που δεν θα αφορά, νομίζω, εσάς. Θα αφορά το συγκεκριμένο άτομο και θα είναι αρνητικό νέο. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι για όλους κάτι τρομερό και φοβερό, αλλά οπωσδήποτε θα καταλάβετε ότι κάποιος άλλος είναι σε μια δύσκολη κατάσταση και ίσως να μπείτε και στη διαδικασία να το βοηθήσετε το συγκεκριμένο άτομο. Γενικότερα θα καταλαβαίνω εδώ πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλές επικοινωνίες με κόσμο, θα δεις πάρα πολύ κόσμο και λόγω των εορτών, αλλά και γενικότερα μάλλον θα υπάρχουν, όπως σου είπα και πριν, και συνεργασίες που θα κάνεις και άνθρωποι που θα βοηθάς και θετικά νέα στην όλη ιστορία. Νομίζω ότι είναι ένας μήνας που θα γουστάρεις τελικά, να ξέρεις. Λοιπόν, κάτσε να δω τι άλλο μου λέει εδώ. Πρέπει να βρω έναν άλλο τρόπο να κάθομαι για αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, να σου πω κάτι. Είναι ένας πολύ θετικός μήνας για σένα, ξεκάθαρα. Έχεις επιβληθεί πάνω από τα πράγματα. Μας εμφανίζει πάλι το 7 of Cups. Εν τω μεταξύ, τώρα στο τέλος. Πράγμα που μου δείχνει ότι, κοίτα να δεις. Ναι, μεν ξαναλέω, γιορτές θα παίξουν, αλλά γιορτές τι είναι, ας πούμε, 10 μέρες. Εσύ βλέπω ότι αυτές τις 10 μέρες πραγματικά θα το ευχαριστηθείς και θα το απολαύσεις, είτε γενικότερα θα δώσεις μεγάλο μερίδιο, τέλος πάντων, της ενέργειάς σου στις ανθρώπινες σχέσεις και επαφές, και μάλιστα μου δείχνει αρκετά άτομα που θα παίξουν ρόλο. Δώσε σημασία στις γνωριμίες. Αυτή την περίοδο επίσης μπορεί να προκύψουν νέες συνεργασίες. Οπωσδήποτε θα δείτε πολλά κρυαράκια μου άτομα που έχετε να δείτε καιρό. Okay. Και γενικότερα να ξέρεις ότι έχεις βγάλει πάρα πολύ χαρούμενη διάθεση. Δεν είδα κάτι για το οποίο θα πρέπει να σε προειδοποιήσω. Πέρα από αυτό το αιχμηρό νέο που ίσως λάβεις σε σχέση με κάποιον άλλον άνθρωπο ή από κάποιον άλλον άνθρωπο, όμως με κάποιο τρόπο νιώθω ότι δεν σε αφορά άμεσα. Δεν σε επηρεάζει άμεσα. Δεν αλλάζει την ισορροπία στα δικά σου θέματα. Εντάξει, να εκμεταλλευτείτε τα ασάκια που είδαμε, αστεράκια μου, στην αρχή. Αν ακούσετε για νέες ευκαιρίες, για νέα πράγματα που μπορείτε να κάνετε μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, να τις τσιμπήσετε, γιατί φαίνονται να είναι κερδοφόρες. Γενικότερα η φάση φαίνεται να μπαίνει σε μια ενδιαφέρουσα καινούργια τροχιά για εσάς. Μη σου πω σε όλα τα επίπεδα, απλά καθώς συμβαίνει αυτό, εσύ περισσότερο θα παρτάρεις, να στο θέσω απλά, ή τέλος πάντων θα κάνεις στο σύνολο πράγματα τα οποία σε ευχαριστούν με ανθρώπους οι οποίοι σε γεμίζουν. Λίγο παραπάνω ποτάκι για πολλούς από εσάς βλέπω, αλλά και αυτό, ρε παιδιά, μέσα γιορτές, μέσα στο πρόγραμμα, δεν είναι? Φάτε και πιείτε και αρπάξτε ότι αυτό. Κατάλαβες. Λοιπόν, φιλάκια πάρα πολλά, κρυαράκι μου, πες μου αν σου άρεσε αυτή η μέθοδος που ρίξαμε, και βεβαίως θέλω να επανέλθεις, κρυέ μου, στο τέλος του μήνα για να μου πεις αν τελικά το ρίξιμο σου έπεσε μέσα για το Δεκέμβρη, έτσι ώστε να ξαναχρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο, και εφόσον βεβαίως σας αρέσει. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, comment και share και να τσεκάρετε και τη σελήνη σας αλλά και τον οροσκόπο σας εκτός από το ζώδιό σας. Φίλα και πολλά, bye! Γεια σου, Ταύρε, και καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus, το οποίο θα κάνουμε, όπως είπαμε, λίγο διαφορετικά σήμερα, δεδομένου ότι έχω χτυπήσει το δάχτυλό μου. Άρα λοιπόν πάμε να ξεκινήσουμε, και εννοείται περιμένω και το feedback σου πάνω στην όλη ιστορία. Ξεκινάω κόβοντας τις κάρτες σου. Να δούμε και τι έχεις βγάλει από κάτω. Λοιπόν, ωραία, οπότε, Ταύρε μου, από ό,τι φαίνεται, μέσα στο Δεκέμβριο θα ασχολείσαι κυρίως με πρακτικά θεματάκια, με τα θέματα του σπιτιού, της δουλειάς, έσοδα, έξοδα,
φαγητό για τον καθένα, πώς να σου πω, τις βασικές ας πούμε 3D ανάγκες του κόσμου και των ανθρώπων. Βέβαια βλέπω ότι θα νιώθεις ελαφριές πιέσεις, όμως φαίνονται τα δεδομένα να αλλάζουν μέρα στη μέρα, δηλαδή φαίνεται συνέχεια να λαμβάνεις καινούργιες πληροφορίες, νέα, τα οποία έχουν να κάνουν και πάλι με τις συγκεκριμένες ενασχολήσεις που θα έχεις. Για να σου δώσω ένα μικρό παράδειγμα, ένα παράδειγμα είναι, αλληγορικά θα το πω και θέλω όλοι να καταλάβετε τι θέλω να πω. Αν για παράδειγμα εσύ έχεις αρχίσει μια ανακαίνιση στο σπίτι σου, κάνεις τα πάντα τέλος πάντων για να είσαι αρμονική και αρμονικός απέναντι σε αυτήν την κατάσταση και στο πόσο θεά ουσία σου παίρνει και στο πόσο χρόνο σου παίρνει, αλλά και το τι πρέπει εσύ να δώσεις, τι σου κοστίζει, και παράλληλα έχεις καθημερινή επικοινωνία, καθημερινά θέματα τα οποία πρέπει να διαχειριστείς σε σχέση με την ολοκλήρωση ας πούμε αυτής της διαδικασίας, αυτού του project, είτε έχει να κάνει με τα επαγγελματικά σου, είτε να έχει να κάνει με το σπίτι σου, είτε ακόμα και με τα οικονομικά σου, εντάξει. Κάποιοι από εσάς προφανώς ασχολείστε με θέματα εκπαίδευσης εδώ πέρα και πάλι φαίνεται ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο και μεγάλη αφοσίωση όλη η ιστορία, και θα σας πάρει έτσι λίγο το μυαλό από τις γιορτές από ό,τι φαίνεται. Παρ' όλα αυτά ο σκοπός είναι πάρα πολύ όμορφος και ο σκοπός στην ουσία είναι μία πληρότητα και μία σταθερότητα και μία σιγουριά που θες να δημιουργήσεις, είτε στα οικονομικά σου ξαναλέω, είτε στο σπίτι σου, στα επαγγελματικά σου, κάτι που θέλεις να ομορφύνεις. Θέλεις μία άνεση για εσένα. Πολλές επικοινωνίες βλέπω θα γίνονται και για να είμαι ειλικρινής, οι περισσότερες δεν θα είναι επικοινωνίες που θα ψιλοβαριέσαι κιόλας, δηλαδή ώρες-ώρες, ακριβώς επειδή θα μιλάς με κάποια άτομα με τα οποία θα συζητάς σημαντικά πράγματα. Ίσως κάποιες επικοινωνίες να σου φαντάζουν περιττές, δηλαδή δεν θα απέκλεια τα βράδια ας πούμε να χαμηλώνεις το κινητό σου για να έχεις λίγο την ησυχία σου, λίγη σιωπή μέσα στο Δεκέμβρη. Όπως σου είπα για τα οικονομικά σου και για τα επαγγελματικά σου, μου δείχνει κυρίως ότι το δουλεύεις, ότι προσπαθείς να το διαχειριστείς. Αυτό είναι που μπορείς να κάνεις τουλάχιστον προς το παρόν, αλλά έχεις τη δύναμη και το κουράγιο να το φτάσεις μέχρι το τέλος. Και όσον αφορά τις αποφάσεις που ίσως λάβεις μέσα στη δουλειά, δεν σε βλέπω πάρα πολύ να ασχολείσαι, όπως σου είπα και πριν, με τις διαπροσωπικές σου σχέσεις και επαφές. Δεν είναι ότι θα εξαφανιστείς εντελώς από τον κόσμο. Απλά θεωρώ ότι πραγματικά το μυαλό σου θα είναι μονίμως εστιασμένο στο πώς θα ολοκληρώσεις αυτό που θες, πώς θα δημιουργήσεις ευκαιρίες και γενικότερα το μυαλό σου θα είναι σε μεγάλο βαθμό στο πένταγκλ και σε μια αλλαγή που θες να δημιουργήσεις στην τύχη σου σε σχέση με τα πρακτικά σου, ξαναλέω, θέματα. Ίσως κάποιοι από εσάς να ψάχνετε για δουλειά σε μεγάλο βαθμό γιατί θέλετε να δημιουργήσετε μια νέα ευκαιρία, ανεξάρτητα από το άμα έχετε παιδιά ήδη δουλειά. Κάποιοι άλλοι, όπως είπαμε, ομορφαίνουν κάτι γύρω τους και κάποιοι άλλοι προσπαθούν να πάρουν ένα πτυχίο ή να τελειώσουν ένα σεμινάριο για να δημιουργήσουν μια αλλαγή των εποχών στη ζωή τους και μεγαλύτερη εύνοια της τύχης για αυτούς μέσα στο Δεκέμβρη. Άρα λοιπόν, παιδιά, κάνετε πολύ σημαντικά βήματα που παίζουν ρόλο, πολύ σημαντικές πράξεις, πολύ σημαντικές κινήσεις. Κάποιες από αυτές τις κάνετε λιγάκι επιπόλαια, αλλά και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι. Εμένα δεν μου το δείχνει εδώ πέρα σαν κάτι αρνητικό. Ούτως ή άλλως, όταν μία απόφαση είναι πάρα πολύ σημαντική, δίνεται χρόνο, ίσως και λίγο παραπάνω, για να αποφασίσετε. Οπότε εκεί που μπορείτε να βγάλετε την επιπολαιότητα, σας βγάλετε τη κιόλας. Λίγο το θέμα με τα ερωτικά, παιδιά, βλέπω δεν θέλει να μας κάτσει πάρα πολύ. Αν ασχολείστε, αν υπάρχει ένα άτομο στη ζωή σας, σας βλέπω και πάλι, ναι μεν, να έχετε την επικοινωνία με αυτό το άτομο, αλλά πιο πολύ μηνυματικά, ακριβώς γιατί είστε πάρα πολύ αφοσιωμένοι στα πρακτικά θέματα, εντάξει. Τώρα φυσικά, αν αυτό το άτομο είναι μέσα στο σπίτι σας και κάνετε πιο πολύ παρέα και πάλι μιλάτε περισσότερο για τα διαδικαστικά, χωρίς όμως να λέω ότι έχει χαθεί η χημεία ή κάτι τέτοιο. Τώρα για τους άλλους, να σου πω την αλήθεια, ναι μεν βλέπω κόσμο γύρω σας, αλλά δεν βλέπω κάτι τόσο πολύ σε κάτι νέο ας πούμε συναισθηματικό, κάτι νέο ερωτικό.
Όχι. Και γενικά στο σύνολο μου δείχνει ότι πάλι καλά για εσάς υπάρχει, παιδιά, μία κάποια βάση. Πάλι εντωμεταξύ έτυχε να κλείσει το ρίξιμο αυτό με μία από τις κάρτες που ούτως ή άλλως σου ήρθανε. Αρμονία, αυτή είναι η λέξη κλειδί για εσένα. Θέλεις το σωστό, δούνε και λαβή. Θέλεις ισορροπία, θέλεις αρμονία. Θέλεις γενικότερα να βάλεις κάποια πράγματα σε μία τάξη, θα σου πω εγώ, για να έτσι ώστε να ρεύσουν καλύτερα στο μέλλον. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω. Ταυράκι μου, έσβησε και το ένα στο κερί και λίγο με σκάλωσε αυτό που έγινε. Αλλά όχι, ήταν η ώρα του, μην ανησυχείς. Απλά έχει πλάκα γιατί έχει και αυτός εδώ πέρα τους καπνούς και κάποια στιγμή είχε πέσει το μάτι μου στους καπνούς και με το που αρχίζω και αναρωτιέμαι γιατί ρε παιδί μου βλέπω αυτούς τους καπνούς, ξαφνικά κάνει ένα έτσι το κερί και αρχίζει και βγάζει τους ίδιους ακριβώς καπνούς. Anyway, μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share. Δούλεψε για αυτά που θέλεις να έχεις, καλό μου ταυράκι, γιατί όπως φαίνεται τώρα μπορείς να το κάνεις πάρα πολύ σωστά, αφοσιωμένα και μπορείς να αφιερωθείς πάνω σε αυτά που κάνεις. Μην ξεχάσεις να τσεκάρεις εκτός από το ζώδιό σου και τον οροσκόπο σου και την σελήνη σου για να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Στο τέλος δε του Δεκεμβρίου, μπες να μου πεις άμα αυτό το ρίξιμο σε κάλυψε, γιατί όπως σου είπα είναι πειραματικό λόγω του αντίχειρα. Λοιπόν, φιλάκια πάρα πάρα πολλά και κάτι θέλω να σου πω και τώρα το ξεχνάω ρε γαμώτο. Δεν μου έρχεται. Ήταν μέσα σε όλα αυτά που σου έλεγα, τώρα ήταν και αυτό. Αλλά το ξέχασα. Δεν πειράζει. Φιλάκια πολλά ταυράκι μου. Bye! Γεια σου Δίδυ με και καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus για το Δεκέμβριο του 2021. Πάμε να ρίξουμε για σένα να δούμε τι μελιγενέστε μέσα στο Δεκέμβριο. Με τον καινούριο τρόπο, όχι ακριβώς τον καινούριο τέλος πάντων, αλλά με τον τρόπο που θα το κάνουμε αυτή τη φορά, διότι χτύπησα το δάχτυλό μου όπως είπαμε και στην αρχή. Οπότε ξεκινάω ευθύς αμέσως και από εκεί και πέρα, αν αυτός ο τρόπος παιδιά σας αρέσει να μου το πείτε, να τον κάνουμε και σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, δίδυμε, έχεις βγάλει Ace of Pentacles, Death και Eight of Swords. Oh my god. Λοιπόν, ακούστε να δείτε διδυμάκια, όπως φαίνονται τα πράγματα, μάλλον κάτι τίνει να αλλάξει στα πρακτικά σας θέματα ή κάποια ευκαιρία που νομίζατε ότι θα υπήρχε ίσως να χαθεί. Για παράδειγμα, αν ξέρατε εσείς ότι θα πάρετε κάποια χρήματα από μια κληρονομιά, ίσως να υπάρξει κάποια επιπλοκή. Αυτό το λέω αλληγορικά. Από εκεί και πέρα δεν είναι απαραίτητο να γίνει ακριβώς αυτό για όλους. Για κάποιον άλλον μπορεί η φάση να είναι μια έξωση, μπορεί να είναι απλά μια δική σου μετακόμιση, η οποία όμως ίσως να γίνεται για λόγους που δεν σου είναι πάρα πολύ αρεστή. Βλέπω ότι ίσως να υπάρχει λοιπόν μια αλλαγή, παύλα, αποχώρηση από μια υλοποιημένη κατάσταση για εσένα, δηλαδή για κάποια διδυμάκια ίσως να μας δείχνει και μια αλλαγή στη δουλειά, παιδάκια μου. Γενικά η όλη ιστορία φαίνεται ότι θα σε προβληματίσει λιγάκι. Ναι, είναι κάτι το οποίο θα υπάρξει λοιπόν λίγη ταραχή για σένα μέσα στο Δεκέμβρη. Δεν βλέπω όμως να είναι κάτι το οποίο θα κρατάει πολλές μέρες, μη σου πω καθόλου, απλά θα είναι κάτι έτσι λίγο απότομο που μπορεί να συμβεί, μια αλλαγή στα υλικά σου, πρακτικά θέματα, η οποία όμως φαίνεται κατευθείαν, ας πούμε, κάπως να κανονίζεται, κατευθείαν να εμφανίζονται λύσεις και διέξοδοι, παιδιά. Οι άνθρωποι που αγαπάτε βλέπω ότι είναι γύρω σας και εσείς αφού φάτε το πρώτο σοκ, με τη μία βρίσκετε τα άτομα με τα οποία θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε και να βοηθηθείτε και να συνεργαστείτε για να τα φέρετε πάλι βόλτα. Βλέπω ότι θα παρατηρήσετε κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που θα είναι πραγματικά κοντά σας. Δηλαδή ίσως να φτάσετε σε σημείο να μην το πιστεύετε κιόλας. Γενικότερα εντάξει είναι περίοδος γιορτών, οπότε θα μας βγάλει εδώ πέρα κόσμο, άτομα, χαρές και για σένα το βλέπω αυτό. Βλέπω συγκεκριμένα μια γιορτή, παιδιά, που θα παρευρεθείτε και ίσως να γιορτάσετε και άλλα πράγματα πέρα από τα Χριστούγεννα. Δηλαδή, για παράδειγμα, να υπάρχει ένα νέο μέλος στην οικογένεια ή κάποιο μέλος της οικογένειας να αναγγείλει
τους αραβώνες του ή να έρθει πρώτη φορά στο τραπέζι σου, ξέρω εγώ, το αγόρι της κόρης σου, καταλαβαίνεις. Δηλαδή βλέπω ότι ναι μεν θα είναι οι χαρές των εορτών και θα υπάρχουν αυτές για σένα, αλλά βλέπω ότι υπάρχει κάτι συν που για το οποίο χαίρεσαι. Μπορεί να είναι απλά το γεγονός ότι την κόρη σου τη λένε Χριστίνα και γιορτάζει, ελπίζω να μην λέω βλακία τώρα, δεν γιορτάζει με το Χριστό, μάλλον. Έτσι, φαντάζομαι τώρα. Εντάξει, άμα λέω βλακία, συγχωρέστε με. Λοιπόν, καταλάβατε όμως που θέλω να το πάω. Κοιτάξτε τώρα να δείτε, λίγο στα ερωτικά τα θέματα μου δείχνει ότι ίσως ρε παιδί μου η φάση με τις γιορτές να σας υπενθυμίσει εκείνες τις γιορτές με τον Τάκη πριν 3 χρόνια ή τέλος πάντων για κάποιους από εσάς ίσως να σας θυμίσει το γεγονός ότι έχετε μείνει λίγο μπακούρια και δεν γίνεται τίποτα, πράγμα που δεν είναι κάτι. Είναι λογικό. Βλέπω βέβαια, η αλήθεια είναι ότι βλέπω αρκετά διδυμάκια που την έχουν δει λίγο μοναξιά, όχι όμως με την κακή έννοια, δεν βλέπω να σε στενοχωρεί, να σε πιέζει και να σε καταπιέζει. Όσο λίγο αυτό λες ρε γαμώ το λίγο να ξεφεύγουμε από τη ρουτίνα. Απ' την άλλη όμως δίδυμε, γουστάρεις και τις στιγμές που είσαι μόνη σου ή μόνος σου. Δηλαδή βλέπω ότι μέσα στο Δεκέμβρη θα ευλογείς και αυτές τις στιγμές που θα χουχουλιάζεις και θα κάνεις απολύτως αυτό που θέλεις. Γιατί δείχνει ότι γενικότερα, όπως σου είπα και από την αρχή, θα υπάρχει κόσμος και γύρω σου και πολλοί άνθρωποι που θα σε βοηθούν. Θα σε βοηθούν να κρίνεις πράγματα, θα σε βοηθούν να σκεφτείς πράγματα, θα σου λένε μία λέξη και εσύ θα καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερα. Ίσως κάποιοι από εσάς να μου πάρετε ή να... Λοιπόν, για κάποιους από εσάς που υπάρχουν θέματα εκπαίδευσης, παιδιά... Δηλαδή τώρα ας πούμε πηγαίνεις στη σχολή σου και πάει λέγοντας εκεί να μου προσέξετε, μην τα φορτώσετε όλα στον κόκορα λίγο, εντάξει. Λοιπόν, και για κάποιους μπορεί να είναι η δουλειά αυτή και ίσως και γι' αυτό να είδαμε πριν αυτή την περίεργη αλλαγή. Ναι παιδιά, κάτι θα σας στενοχωρήσει σε πρακτικό επίπεδο. Και νιώθω ότι για τους περισσότερους δεν έχει να κάνει με λεφτά, για τους περισσότερους ξαναλέω έχει να κάνει με άτομα στη δουλειά. Μπορεί να φύγει ένα συνεργάτη σου και να στεναχωρηθείς. Ή ακόμα και υποχρεώσεις, ευθύνες που είχες αλλά έχασες. Λοιπόν, κατά τα άλλα εγώ βλέπω πάντως μια ευχάριστη περίοδο για εσένα. Έχεις μάθει, δηλαδή, καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα που είδαμε στην αρχή είναι κάτι το οποίο αφορά απολύτως λίγες μέρες, εντάξει. Είναι πολύ λίγες μέρες αυτές. Λοιπόν, αυτό, κοίτα να δεις, μέσα σε αυτό το μήνα από ό,τι κατάλαβα, πέρα από αυτή την αλλαγή που είδαμε στην αρχή, τα περισσότερα πράγματα θα κινούνται ψηλοαργά και σταθερά, δεν θα γίνει κάτι... Πέρα από αυτό που να μην προλάβεις να καταλάβεις τι έγινε, άσε που από ό,τι είδα τα περισσότερα πράγματα, όπως είπαμε και πριν, θα είναι θετικά. Οπότε καλό μου δίδυμα και εγώ σου εύχομαι να έχεις πάρα πολύ καλές γιορτές. Μην ξεχάσεις να δεις τον οροσκόπο σου, όσο και τη σελήνη σου, όσο και το ζωδιάκι σου, για να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Σε περιμένω στο τέλος του μήνα να μου πεις αν σου βγήκαν αυτά που είπαμε εδώ πέρα, γιατί όσο είναι για σένα αυτό μια καινούργια φάση, τόσο είναι και για μένα. Εννοείται πως θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα ζωδιάκια μας με τον τρόπο που τα κάνουμε κανονικά, αφού αναρρώσει το δάχτυλο. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share και θα τα πούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα. Φίλια και πολλά, bye! Γεια σου καρκίνε και καλώς ήρθες στο μηνιαίο Energy Focus για το Δεκέμβριο του 2021. Και καρκινάκι μου, έχω ήδη ανακατέψει τις κάρτες και δεδομένου ότι πήγα και σπάσα το δάχτυλό μου, όπως είπαμε θα κάνουμε το διάβασμα μας αυτό το μήνα λίγο διαφορετικά. Περιμένω να μου πεις αν σου αρέσει το τελικό αποτέλεσμα όταν φυσικά τελειώσει αυτός ο μήνας και μπορείς να επιβεβαιώσεις ή και όχι αυτές τις ενέργειες. Πάμε τώρα όμως μαζί να τσεκάρουμε τι θα βγάλεις τώρα που θα κόψω αυτό το deck. Για να δούμε καλό μου καρκινάκι. Έχουμε και λέμε 2 of Wands, 7 of Pentacles και King of Wands. Reversed βέβαια, αλλά King of Wands είναι αυτός.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλό μου καρκινάκι. Φαίνεται ότι μέσα στο Δεκέμβρη θα αναρωτηθείς λίγο πώς πρέπει να κινήσεις τα στρατεύματά σου ώστε να πετύχεις τελικά αυτά που θέλεις και σε σχέση με ό,τι υπάρχει γύρω σου, με ό,τι δηλαδή μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να εκμεταλλευτείς για να τα πετύχεις αυτά, αλλά και σε σχέση με τα άτομα που υπάρχουν γύρω σου, κατά πόσο μπορούν αυτά να συνεισφέρουν σε αυτά που κάνεις, κατά πόσο μπορούν να βοηθήσουν, κατά πόσο μπορείς να δημιουργήσεις συνεργασίες με κάποια άτομα επίσης. Γενικότερα σε βλέπω σε μια ήρεμη μέχρι στιγμής περίοδο. Σίγουρα μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τα περισσότερα δύσκολα τα έχεις αφήσει πίσω. Τράβηξες το κουπάκι σου, καλό μου καρκινέκι, και κάποια φάση θα γυρίσει ο τροχός. Θα και φτωχός. Οκ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα βγάλουν οι κάρτες για σένα. Βλέπω ότι θα υπάρξουν κάποια λόγια τα οποία ίσως να σε στενοχωρήσουν λιγάκι. Ίσως κάποιου η άποψη να σε πληγώσει ή για κάποιους από εσάς μπορεί να υπάρξει μια προδοσία η οποία θα μάθετε. Περισσότερο μου ακούγεται η όλη φάση εδώ πέρα σαν κουτσομπολιά. Όμως δυστυχώς βλέπω ότι αν υπάρχει κάποιο πολύ ξεχωριστό άτομο στη ζωή σας, ίσως να μάθετε κάτι που το αφορά. Αν είστε με κάποιον άνθρωπο, επίσης φαίνεται ίσως να υπάρχει ένας καυγάς ανάμεσά σας, αλλά δεν νιώθω ότι θα προκύψει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Ίσως να αποκαλυφθούν κάποια αρνητικά συναισθήματα, αλλά φαίνεται να είναι κάτι το οποίο θα μπορέσετε να ξεπεράσετε. Για κάποιους από εσάς μπορεί αυτό το άτομο να είναι ο κολλητός σας ή και η κολλητή σας. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι ακόμα και ο αδερφός σας. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να μιλάμε μόνο για ερωτικά θέματα εδώ από ό,τι βλέπω. Τώρα, για να δούμε τίποτα άλλο. Σε σχέση με τα οικονομικά και τα επαγγελματικά σας, για να είμαι ειλικρινής, δεν δείχνει να μου δίνει πάρα πολύ πληροφορία. Νιώθω ότι έχετε στο σύνολο κάποια συγκεκριμένη κατάσταση, η οποία για τους περισσότερους δεν δείχνει να είναι και αρνητική, για να είμαστε ειλικρινείς. Νιώθω ότι σε μεγάλο βαθμό έχετε οι περισσότεροι από εσάς τον έλεγχο πάνω στα επαγγελματικά και τα οικονομικά σας, ό,τι και να συμβαίνει. Βλέπω ότι φοβάστε μια εγκατάλειψη ή νιώθω ότι φοβάστε μη συμβεί μια αλλαγή σοβαρή στα άτομα που είναι δίπλα σας, και μάλιστα μου λέει και για άτομα που... Λοιπόν, για παράδειγμα, θα μπορούσε να μου δείχνει μια κατάσταση στην οποία γνωρίζεις ότι η μαμά σου και ο μπαμπάς σου είναι σε μια φάση που ίσως να συζητάνε ένα διαζύγιο ή κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ κρίσιμο. Ίσως γενικότερα να πέσει στο τραπέζι μέσα στο Δεκέμβρη για σας καρκινάκια μια πολύ σοβαρή απόφαση που νιώθω ότι θα φορά και άλλα άτομα. Η πώληση ας πούμε ενός σκοπέδου και είστε τρία αδέρφια και το συζητάτε για παράδειγμα. Ή τι θα κάνετε με την οικογενειακή επιχείρηση. Κάτι σημαντικό μου δείχνει εδώ. Για πολύ λίγους μου δείχνει ίσως ότι μπορεί να συζητάτε ένα γάμο και έτσι να εμπλέκεται και όλη η οικογένεια κάπως. Λοιπόν, μια ελαφριά κυκλοθυμία τη βλέπω καρκίνα, αλλά από εκεί και πέρα βλέπω μεγάλη δύναμη μέσα σου αυτή την περίοδο. Δηλαδή μπορείς να, πώς σου πω, χρησιμοποιείς εξίσου και τη φωτεινή και την σκοτεινή σου πλευρά και βλέπω τις διαχειρίζεσαι, να, είχα επρίστες, τις διαχειρίζεσαι και τις δύο εξαιρετικά και πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή κοίτα, ακόμα και το Nine of Swords, δηλαδή τις ανησυχίες, τις φοβίες που υπάρχουν μέσα σου, τις κατανοείς, τις καταλαβαίνεις, και μη σου πω, κάποια από εσάς ίσως μέσα από αυτές τις ανασφάλειες να δημιουργείτε ευκαιρίες, να δημιουργείτε νέους τρόπους σκέψης. Δηλαδή βλέπω ότι
εκμεταλλεύεστε και τα καλά στοιχεία του χαρακτήρα σας και τα αρνητικά και τα καλά συναισθήματα και τα αρνητικά. Εκμεταλλεύεστε και τις ευκαιρίες, εκμεταλλεύεστε και τα εμπόδια. Κάπως μου το έχεις πάει αρκετά καλά. Ναι. Αυτό. Συνεργάζεσαι με ό,τι συμβαίνει. Δεν φαίνεται ότι θα σε... Πώς να σου πω, εκπλήξει κάτι που συμβαίνει στο μέλλον. Ούτε καν ειδικά στα οικονομικά και τα επαγγελματικά σου. Νιώθω ότι δεν θα περιμένεις καμία έκπληξη. Λοιπόν, αυτά νιώθω ότι έχουμε εδώ καλό μου καρκινάκι. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να σου πω. Ή θα είσαι η high priestess, η διέστησή σου το είδαμε και πριν αυτό. Θα είσαι full μέσα στο στοιχείο σου, οπότε η διέστησή σου είναι κάτι το οποίο θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, θα σε προστατεύσει πάρα πολύ, θα σου δημιουργήσει μια ενδεχομένως ψυχραιμία, μια κάποια παράξενη σιγουριά. Βλέπω ότι θα μπορέσεις να ζήσεις σε μεγάλο σημείο στο τώρα σου μέσα στο Δεκέμβρη και όπως είπαμε νομίζω ότι το πιο σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι ενώ θα έχεις όλα αυτά τα χαρίσματα και τον τρόπο να βλέπεις και τη σκοτεινή πλευρά αλλά και τη φωτεινή πλευρά κάθε πράγματος, νιώθω ότι θα βοηθηθείς πάρα πολύ για να πάρεις αυτή την κρίσιμη απόφαση που θα χρειαστεί να μελετήσεις, θα σου πω, μέσα στο Δεκέμβρη. Οπότε έχεις όλη την, πώς σου πω, την ικανότητα να κάνεις αυτή την επιλογή και με διέστηση και με ένστικτο αλλά και με τα μαθηματικά, τα στοιχεία που διαθέτεις. Okay. Καλή πάντως το σύνολο μας δείχνει οπωσδήποτε μια πολύ καλή περίοδο για εσένα. Εντάξει καρκινάκι μου, λοιπόν μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share. Τσέκαρε και ζώδιο και οροσκόπο και σελήνη για να έχεις την περισσότερη δυνατή πληροφορία που μπορείς. Και στο τέλος του μήνα κάνε μου τη χάρη, μπες να δεις 5 λεπτά και το ρίξιμο αυτό και να μου πεις αν τελικά νιώθεις ότι ήταν ένας πολύ ωραίος και καλός τρόπος να ρίχνουμε ή όχι. Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις απόψεις, παιδιά. Έτσι ώστε αν είναι καλός να τον ρίχνουμε που και που και για άλλα πράγματα. Γι' αυτό το λέω. Όχι ότι θα τον καθιερώσουμε για τα ζώδια. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είχα να σας πω. Φίλα και πολλά. Bye! Γεια σου, Λέοντα, και καλώς ήρθες στο μηνιαίο Energy Focus για το Δεκέμβριο του 2021. Και δεδομένου, λιονταράκι μου, ότι έσπασα το δάχτυλό μου, σήμερα θα κάνουμε το ρίξιμο σου λίγο διαφορετικά και για αυτό το λόγο θέλω να μάθω αν σου άρεσε και κατά πόσο τέλος πάντων έπεσε μέσα στην περίπτωσή σου. Αυτό βέβαια θα το κρίνεις στο τέλος του μήνα, οπότε θα πρέπει να επιστρέψεις και να μου πεις αν τελικά αυτό το ρίξιμο νιώθεις ότι ήταν και αντιπροσωπευτικό της καταστάσεως σου. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε το ρίξιμο σου για σήμερα με τον τρόπο, τη μέθοδο αυτή που θα δεις βασικά. Κόβω καταρχάς τον deck σου, έχουμε και λέμε World, 4 of Wands και Queen of Pentacles. Παιδάκια μου, λιονταράκια μου, μπράβο παιδάκια μου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, ήδη είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βλέπω ότι υπάρχει μια ολοκλήρωση στον ορίζοντα για εσάς. Κάτι που είχατε βάλει στη λίστα των πραγμάτων που θέλετε να κάνετε ή να πετύχετε θα γίνει πραγματικότητα. Για κάποιους από εσάς μπορεί να υπάρξει μια επισημοποίηση μιας σχέσης. Για κάποιους άλλους μπορεί να υπάρξει ένας γάμος ή ύπαρξη ενός παιδιού. Μπορεί το παιδί σου να παντρευτεί που και πάλι θα χαρείς πάρα πολύ, γιατί ήταν και αυτό ένα κομματάκι που ήθελες να μπει στο puzzle, ήθελες να συμβεί. Βλέπω ότι για κάποιους άλλους μπορεί να είναι ένα ταξίδι ή μια μετακόμιση που γουστάρατε να κάνετε. Και για κάποιους άλλους μπορεί να είναι κόλλησε εντελώς. Κάτι που μπορεί να συνέβει τέλος πάντων για εσάς στα επαγγελματικά σας, κάτι που ολοκληρώσατε, κάτι που καταφέρατε, κάτι που μπορείτε να χαρείτε και να πείτε ότι ναι ρε γαμώτη μου, έγινε και αυτό που ήθελα. Πάντως το σύνολο ήδη μας δείχνει εδώ πέρα ότι υπάρχει μια ωραία σταθερότητα στον κόσμο σας, συν αυτό το κάτι παραπάνω το οποίο ίσως κάποιοι από εσάς να κάνατε και θυσίες για να αποκτήσετε, πολύ σοβαρές θυσίες από ό,τι βλέπω εγώ εδώ. Λοιπόν, τι θα γίνει λοιπόν μέσα στο Δεκέμβρη
Για τα λιονταράκια μου. Βλέπω ότι θα υπάρχει σιωπή ανάμεσα σε εσάς και κάποιο άλλο άτομο, η οποία μπορεί βέβαια να διακοπεί για λίγο, όμως με έναν τρόπο ο οποίος ίσως να μην οδηγήσει εκεί που θα θέλατε. Δηλαδή μπορεί να εξαφανιστεί, ας πούμε, ένα άτομο, να εξαφανιστείτε εσείς για λίγο ή να μην δώσετε εξηγήσεις για κάποια κατάσταση σε κάποιο άτομο, να μείνουν κάποια πράγματα κρυφά, με αποτέλεσμα την επόμενη φορά που θα μιλήσετε τα πράγματα να είναι λίγο κάπως αιχμηρά και να δημιουργηθεί τσάμπα θλίψη ή ακόμα και απογοήτευση, τσάμπα ταραχές τέλος πάντων μεταξύ σας, τσάμπα διεπληκτισμός, τσάμπα διαφωνίες, έτσι. Βέβαια στο τέλος μου δείχνει εδώ πέρα ότι τέλος καλό, όλα καλά, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι παιδιά, στο τέλος κάπως τα πράγματα δείχνουν να φτιάχνουν, ίσως η όλη η ιστορία δηλαδή να βοηθήσει είτε τη ζωή σας είτε ακόμα και τη σχέση σας με το συγκεκριμένο άτομο και να μπορέσετε με αυτόν τον τρόπο να κάνετε μια μετάβαση, δηλαδή ίσως να μας δείχνει και για συναισθήματα ή αλήθειες οι οποίες δεν είχαν υποθεί, αλλά όταν τις πούμε βοηθάνε τέλος πάντων, ακόμα και αν εκ πρώτης δημιουργήσουν λίγη έξτρα πίεση, λίγη έξτρα ένταση, λίγο καυγά, ακόμα και έτσι σε δεύτερο επίπεδο βοηθούν στην ουσία να υπάρξει πάλι μια αρμονία, δηλαδή να γίνεται αποσυμπίεση, ας πούμε, κάπως έτσι τη βλέπω τη δουλειά εδώ. Τώρα σε σχέση με τα επαγγελματικά σας, λιονταράκια μου, βλέπω μια ευκαιρία που μπορεί να σκάσει για κάποιους. Δεν είναι πάρα πολύ δυνατή ενέργεια, αλλά την είδα, την έβγαλε για κάποιους. Ίσως μια καινούργια δουλίτσα, ένα καινούργιο project, ναι. Για κάποιους μπορεί να είναι σπουδές που μπορεί να ξεκινήσετε ή κάποιο σεμινάριο που θα κάνετε για εσάς. Κάτι αρνητικό πάλι καλά από ό,τι βλέπω για τα επαγγελματικά σας δεν μου λέει. Δηλαδή είτε θα έχετε μια ισορροπία έτσι όπως τα ξέρετε, είτε όπως είπαμε πριν αυτή η αλλαγή θα γίνει στα επαγγελματικά, παιδιά. Θα είναι θετική δηλαδή για εσάς. Μπορεί να έχεις ένα πτυχίο τόσα χρόνια και να δουλεύεις για παράδειγμα άλλες δουλειές και επιτέλους να βρεις μια αγγελία που μπορείς να ακολουθήσεις τελικά την καριέρα σου. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Ή τέλος πάντων κάτι που ήθελες πάρα πολύ, αν όχι την καριέρα σου. Σίγουρα βλέπω ότι υπάρχουν ωραίες συζητήσεις, παιδιά, με ένα άτομο εδώ. Και ακόμα και για κάποιους που δεν υπάρχει ήδη κάποιος άνθρωπος στη ζωή σας, βλέπω ότι θα αρχίσετε να κάνετε επαφές με κάποιο άτομο πολύ πολύ πιο κοντινές. Ναι, υπάρχει η ευκαιρία για αρκετούς από εσάς για μια νέα σχέση. Δεν σου λέω ότι απαραίτητα θα είναι κάτι εντελώς σταθερό. Σου λέω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα αλληλεπίδραση. Ένα ωραίο έτσι καινούργιο κοκτέιλ από το οποίο μπορείς να δοκιμάσεις, άρα. Λοιπόν, δεν νιώθω ότι θέλει να μου πει κάτι άλλο εδώ το χαρτάκι σου. Καλό μου λιονταράκι. Μας έβγαλες και το 4 of Cups πάνω-πάνω τώρα εδώ που... μάζευα τις κάρτες σου, που μας δείχνει ότι ναι μεν υπάρχει μια σταθερότητα για σένα, αλλά ίσως να υπάρχει μια κατάσταση ή ένα άτομο για κάποιους από εσάς που ενδεχομένως δεν υπάρχει στην καθημερινότητά σας, στη βάση σας, στο περιβάλλον σας, το οποίο ξαναλέω το περιβάλλον σας τουλάχιστον αυτό το μήνα φαίνεται ότι θα σας δώσει χαρές και ικανοποίησης, έτσι, αλλά από εκεί και πέρα φαίνεται ότι στο πίσω μέρος του μυαλού σας έχετε αυτή την μία κατάσταση, αυτό το ένα άτομο, αυτό το ένα συνέστημα που κάπως σας τραβάει λίγο το νου προς τα εκεί. Θα μπορούσε να μας δείχνει ότι, για παράδειγμα, βλέπεις εσύ ή μάλλον προχωράς την επισημοποίησή σου μία σχέση με ένα άτομο, αλλά παράλληλα, ρε παιδί μου, κάπου, ρε παιδί μου, ποτέ δεν σταμάτησες να σκέφτεσαι τον Τάκη από πριν 5 χρόνια, κατάλαβες? Ή μπορεί να παντρεύεται η κόρη σου. Τι έχω πάθει εγώ με τους γάμους, τώρα πες με εσύ. Αλλά σου λέω αλληγορικά παραδείγματα. Μπορεί να παντρεύεται η κόρη σου, ρε παιδί μου, και να τη βλέπεις ότι είναι ευτυχισμένη και χαρούμενη και ερωτευμένη, αλλά το αγόρι της, ας πούμε, να μην είναι αυτό που έχεις εσύ φανταστεί για γαμπρό.
Κατάλαβες, οπότε κάπως στο πίσω μέρος του μυαλού σου είχες αυτή την ιδανική εικόνα που είχες πλάσει. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Ή όλα πάνε καλά στη ζωή σου, βλέπεις τα παιδιά σου να παντρεύονται, να ερωτεύονται, ή βλέπεις τέλος πάντων την πράξη σου να πηγαίνει μια χαρά. Όμως σκέφτεσαι κι εγώ πότε θα βρω ένα άτομο, ή κρίμα που εγώ πριν 20 χρόνια δεν μπόρεσα να γίνω χορεύτρια και ποτέ δεν θα γίνω χορεύτρια. Δηλαδή, κατάλαβες. Βλέπω ότι κάτι λίγο υπάρχει έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού σου. Αλλά μακριά σου και σε απασχολεί με έναν περίεργο τρόπο, καθώς συμβαίνουν όλα αυτά, εντάξει. Κάτι που άφησες πίσω ή έμεινε πίσω. Εντάξει, λοιπόν, αυτό είχα να σου πω, λιονταράκι μου. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share για να μου δείξεις την αγάπη σου και να υποστηρίξεις το κανάλι μας. Να γυρίσεις να μου δώσεις το feedback σου σε σχέση με αυτό το ρίξιμο. Στο τέλος του μήνα θα με κάνεις πολύ χαρούμενη. Και με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, θα μου δείξετε αν γουστάρετε να το ξανακάνουμε αυτό το πράγμα σε άλλες περιπτώσεις. Μην ξεχάσεις ότι πέρα από το ζώδιο σου, καλό είναι να βλέπεις και τον οροσκόπο σου αλλά και τη σελήνη σου για να έχεις μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Καλές γιορτές, καλό Δεκέμβρη, φιλιά και πολλά. Bye! Γεια σου Παρθένε και καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus για το Δεκέμβριο του 2021. Όπως είπα και στην εισαγωγή, Παρθενάκι μου, έχω χτυπήσει το δάχτυλό μου και δεν μπορώ να ρίξω με το συνηθισμένο για εμάς τρόπο, οπότε σίγουρα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, το οποίο θα ξεκινήσουμε και ευθύς αμέσως. Πάμε να δούμε τι καρτούλες έχουν βγει για σένα. Μας έχει βγάλει Ερημίτη, Εγκράτεια και 10 σπαθί. Μάλιστα, από ό,τι φαίνεται για κάποια παρθενάκια, ο κόμπος έφτασε στο χτένι σε σχέση με το πώς η υπομονή, η κατανόηση, συμπαράσταση, υποχώρηση μπορείτε να κάνετε σε σχέση με κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Για κάποιους από εσάς το θέμα αυτό αφορά και άλλα άτομα, τα παιδιά σας, τους ανθρώπους με τους οποίους αλληλεπιδράτε καθημερινά και πάει λέγοντας. Για πολλούς παιδιά όμως από εσάς έχει να κάνει με πράγματα τα οποία είχατε μέσα σας και κουβαλούσατε καιρό. Δηλαδή μπορεί κάποιοι από εσάς για μία περίοδο να είχατε επιλέξει έναν κάποιο τρόπο ζωής ο οποίος είδατε ότι τελικά δεν σας ταιριάζει και αποφασίσατε pat cute να τον κόψετε. Βλέπω δηλαδή... Μου ήρθε ένα ωραίο παράδειγμα πριν, αλλά μου φύγε κατευθείαν τώρα, δηλαδή δεν υπάρχει εδώ πέρα. Α, μου ήρθε και τώρα. Άκου, για παράδειγμα, μπορεί εσύ εδώ και 3 χρόνια να έχεις χωρίσει με τον Τάκη, αλλά κάπως ο Τάκης συνέχεια να έπαιζε στο μυαλό σου. Όμως τώρα ίσως να ήρθε και το πλήρωμα του χρόνου, το σημείο στο οποίο λες enough is enough. Αυτό βλέπω λοιπόν εγώ σαν φράση, να μου λες αρκετά σε σχέση με κάποια κατάσταση. Και μάλιστα αυτή η κατάσταση για σένα είναι μια κατάσταση στην οποία ήδη έχεις κάνει υπομονή. Δεν είναι ότι τσαφάρεις με το παραμικρό, κατάλαβες. Ήδη είναι κάτι το οποίο ίσως να έχεις δει, να έχεις ξαναδεί, ή κάτι το οποίο νιώθεις ότι πραγματικά έχεις κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σου για να το δεις να είναι κάπως διαφορετικό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μερικές ακόμα πληροφορίες για εσάς, παιδιά. Λοιπόν, μάλιστα. Κάποιοι από εσάς ίσως να θέλετε να αλλάξετε λίγο το πράγμα στα επαγγελματικά σας, οπότε ίσως και εκεί πέρα να κάνατε μια κάποια υπομονή. Αλλά είναι πολύ λιγότερη, νιώθω πιο πολύ ότι έχει να κάνει με τον εαυτό σας και με διαπροσωπικές σχέσεις αυτό το τσαφάρισμα τέλος πάντων για το οποίο μιλήσαμε πριν. Βασικά εγώ βλέπω ότι είστε πιο έτοιμοι από πριν να υποστηρίξετε τις δικές σας επιθυμίες, τα δικά σας συμφέροντα, τους δικούς σας στόχους και σκοπούς. Βλέπω ότι είστε έτοιμοι να πάρετε και ρίσκα ή να αφήσετε πίσω, να θυσιάσετε καταστάσεις για να τις ανταλλάξετε για κάτι άλλο που θα σας δίνει μεγαλύτερη ικανοποίηση, αλλά περισσότερο με την έννοια του ότι δεν χάνω το χρόνο μου πλέον. Αυτό μου βγάζει εδώ πέρα, ότι δεν θέλω να χάσω άλλο το χρόνο μου σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα.
Αυτό για κάποιους από εσάς, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, θα χρειαστεί να γυρίσετε full τούμπα το μπιφτέκι, να κάνετε μια μεγάλη αλλαγή και να ξεκινήσετε από κάποια βήματα λίγο πιο προηγούμενα, τέλος πάντων. Ίσως να έχετε φτάσει σε μια κατάσταση, αλλά πρέπει να ξεκινήσετε από πιο πριν εκ νέου για να καταφέρετε αυτό που θέλετε. Σίγουρα θα υπάρξουν προκλήσεις για εσάς μέσα στο Δεκέμβρη, αλλά έχετε κάνει τόσο υπομονή για άλλα πράγματα στη ζωή σας που πραγματικά οι προκλήσεις αυτές είναι αστείες για εσάς. Δηλαδή είναι σαν να ξεκινάτε εκείνη τη στιγμή τη διαδικασία της υπομονής. Οπότε ξέρετε ότι έχετε ακόμα πάρα πολύ. Τα λαμβάνετε όλα αρκετά ψύχρεμα, χωρίς να σας λείπει καθόλου ο ενθουσιασμός όμως και η δημιουργικότητα. Ίσα ίσα σας βλέπω, παιδιά, σε πολύ υψηλή συχνότητα. Δηλαδή αυτοπεποιθησάτη, με guts αυτή η συχνότητα εδώ. Και ξαναλέω, είστε προετοιμασμένοι να κάνετε τούμπα το μπιφτέκι. Δηλαδή για εσάς που τα πράγματα αυτά θα συμβούν σε ένα σημείο της ζωής σας, το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό, οπωσδήποτε θα κάνουν impact, θα κάνουν μια... θα το επηρεάσουν αισθητά. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να τα κάνετε ανάστα ο Κύριος, αλλά δεν βλέπω ότι κάνετε, παιδιά, κάτι με νεύρα. Σας βλέπω να το κάνετε αρκετά στρατηγικά. Δεν ακούτε κανέναν, ναι, και δεν εννοώ ότι δεν σας νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Εννοώ ότι αποπνέετε αυτή τη σιγουριά και ίσως ο κόσμος να μην μπαίνει καν στη διαδικασία να σας πει μια διαφορετική άποψη. Μη σας πω ότι και μόνο που θα ακολουθείτε, ας πούμε, το δρόμο αυτό, την άποψή σας, το όνειρό σας, οι άνθρωποι γύρω σας θα βλέπουν αυτό το φως και θα το θαυμάζουν. Αν σε κάποιους παρατηρήσετε ότι θα κάνει κακή εντύπωση, να ξέρετε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχετε ξεχωρίσει ποιοι άνθρωποι δίπλα σας δεν θέλουν να νικήσετε, δεν θέλουν να είστε αυθεντικοί ή πολύ απλά οι ίδιοι νιώθουν ότι δεν πολεμούν για την αυθεντικότητά σας και ίσως αυτό να είναι κάτι που θα τους, όχι θα τους το υποδείξετε εσείς, αλλά θα τους το εμπνεύσετε εσείς μέσω των κινήσεών σας. Για να δω, υπάρχει τίποτα άλλο? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι από ένα ευρύτερο όμως κοινωνικό περιβάλλον, δηλαδή είναι πολύ μαζί και ξέρεις ότι εκεί πέρα παίζει κουτσομπολιό ούτως ή άλλως. Υπάρχει ένας τομέας στη ζωή σου στον οποίο παίζει κουτσομπολιό, για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά το γνωρίζεις και ίσως αυτούς τους ανθρώπους συγκεκριμένα να μην λες τόσο πολύ τα πλάνα σου. Ούτως ή άλλως τα πεις, δεν τα πεις, αυτοί μιλάνε πίσω την πλάτη σου, αλλά δεν φάνηκαν να σε απασχολούν καθόλου οι γνώμες τους. Ίσα ίσα και βλέπω ότι τελικά και οι κινήσεις σου ως προς αυτά που σε ενδιαφέρουν θα είναι καλυμμένες εκεί που χρειάζεται, οι αλλαγές αυτές που θα κάνεις. Πάντως εγώ αυτό που βλέπω, παιδιά, είναι ότι αυτή τη χρονική περίοδο θα φροντίσετε να αλλάξετε εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω, τη ροή των καταστάσεων, γιατί αυτή η ροή δεν φαίνεται να σας βοήθησε. Περιμένατε να συμβούν κάποια πράγματα, αλλά εφόσον είδατε ότι δεν συμβαίνουν, αναλαμβάνετε πλέον εσείς δράση. Φαίνεται ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Κάτι ολοκληρώνεται, κάτι λέτε τέλος, αυτό το αφήνουμε πίσω, δηλαδή αυτό δεν μας πάει πια, τελείωσε και πάμε μπροστά, πάμε να κινήσουμε τον τροχό με έναν άλλο τελείως διαφορετικό τρόπο. Okay. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω, παρθενάκι μου, γύρνα πίσω στα τέλη Δεκεμβρίου για να μου πεις αν αυτό το ρίξιμο νιώθεις ότι σε βοήθησε και προέβλεψε αρκετά καλά τις ενέργειες οι οποίες θα έχουν ήδη εμφανιστεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου στη ζωή σου. Έλα λοιπόν να μου πεις αν μας αρέσει, έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε αυτή τη μέθοδο και άλλες φορές. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share. Και φυσικά, εκτός από ζώδιο, τσέκαρε και οροσκόπο και σελήνη. Φίλα και πάρα πολλά. Bye! Γεια σου, Ζυγέ, και καλώς ήρθες στο μηνιαίο Energy Focus για το Δεκέμβριο του 2021. Σήμερα, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, θα κάνουμε τα ζωδιάκια μας με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί έχω χτυπήσει το δάχτυλό μου. Οπότε ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Καλό μου, Ζυγουλίνη,
για να δούμε τι με λιγενέστε. Εννοείται θέλω το feedback σου όταν τελειώσει αυτός ο μήνας, να μου πεις αν τελικά αυτό το ρίξιμο σου φάνηκε εύστοχο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχεις βγάλει. Ου, Nine of Swords, Ace of Wands και Ace of Swords. Λοιπόν, φαίνεται εδώ πέρα, ζυγέ μου, ότι ανησυχείς πάρα πολύ για μια νέα κίνηση, μια νέα ευκαιρία, μια εισαγωγή που έχει γίνει ή γίνεται μέσα στο Δεκέμβρη στη ζωή σου. Βλέπω ότι οι φοβοί σου βαράνε κόκκινο, σε έχει τριγκεράρει πάρα πολύ η ιστορία αυτή. Σε ερεθίζει κάποιος από εσάς που μου είστε λίγο πιο ανήσυχοι γενικότερα, ίσως να σας δημιουργεί και μερικές αϊπνίες. Είναι ένα νέο βήμα από ό,τι φαίνεται αυτό για εσάς, μια νέα πραγματικότητα και ίσως για κάποιους να είναι ένα νέο εγχείρημα. Για πολύ λίγους μπορεί να είναι μια καινούργια γνωριμία που θα συμβεί, αλλά και πάλι για κάποιο λόγο φαίνεται να βγάζεις στη φόρα λίγο τις ανασφάλειες, τις φοβίες όπως είπαμε πριν, αλλά και λίγο την υπερανάλυση. Δεν βγάζει τόσο πολύ τον ενθουσιασμό που κανονικά θα ήταν λογικό να βγάλει κάτι τέτοιο, γιατί φαίνεται ότι είναι κάτι θετικό στην ουσία για εσένα και με προοπτικές, αλλά ίσως κάπου να ανησυχείς για αυτή τη μεταβατική περίοδο, για αυτή τη μετάβαση στο σύνολο, για τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν. Εμένα μου το δείχνει σαν κάτι πολύ θετικό, να ξέρεις, μέχρι στιγμής αυτό. Και ας φαίνεσαι εσύ να ανησυχείς. Βεβαίως φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και δεδομένα και συνθήκες οι οποίες κάπως θα θέλουν παραπάνω ζύγισμα, ίσως να υπάρχουν μεγάλες ευθύνες, δύσκολες καταστάσεις που πρέπει να γίνουν, όπως ας πούμε αν αλλάζεις για το φύχυψη λόγο τόπο διαμονής, σίγουρα έχεις να σκέφτεσαι ούτως ή άλλως 5 πράγματα. Ίσως όμως να ξέρεις να μην σε βοηθάει και ο νους σου. Βλέπω ότι τα παίρνεις κάποια από αυτά λίγο πιο βαριά από όσο θα έπρεπε. Θα μπορούσες να έχεις λίγη περισσότερη ψυχραιμία, θα σε βοηθούσε πάρα πολύ αυτό. Λίγη μεγαλύτερη υπομονή σε σχέση με τις αλλαγές που σκοπεύεις να κάνεις. Δηλαδή πάρ' τα ένα-ένα στην τελική, μην αρχίσεις να μου χαώνεσαι, μην αρχίσεις να δημιουργείς υπερανάλυση. Είναι κρίμα γιατί συνεχίζει να μου δείχνει ότι κάτι που είναι θετικό εσύ μπορεί να το δεις λίγο αρνητικό. Υπάρχει μια ευκαιρία για αρκετούς από εσάς και σε οικονομικό, επαγγελματικό επίπεδο. Υπάρχει ένα μικρό άνοιγμα εδώ πέρα. Δεν το βλέπω σαν κάτι φοβερά σπουδαίο, αλλά το βλέπω σαν κάτι το οποίο επίσης θα μπορούσε κάπως να βοηθήσει την όλη κατάσταση. Υπάρχει αγάπη γύρω σας, υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για εσάς, οι φίλοι σας, ακόμα και παιδικοί φίλοι, τα αδέρφια σας, οι σχέσεις σας, αν έχετε σχέση. Αλλά ίσως να νιώθετε ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούν να σας απεγκλωβίσουν και νιώθω λίγο ζουγουλίνια μου ότι δεν... λοιπόν, δεν... ενώ δεν σας βγάζει μυστικοπαθής τόσο πολύ, δείχνει ότι δεν μοιράζεστε ίσως τις ανησυχίες σας με αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθείτε να κρατήσετε τις αλληλεπιδράσεις σας σε μια πιο ευχάριστη διάσταση, αλλά τελικά καταλήγετε να πνίγεστε λίγο παραπάνω από μόνοι σας τελικά από όσο θα έπρεπε. Για κάποιους είναι και, και η μοναξιά τελικά ένα θέμα από ό,τι μου δείχνει εδώ πέρα. Για τα επαγγελματικά, για να σου είμαι ειλικρινής, δεν θέλει να μου δώσει και πάρα πολύ πληροφορία. Περισσότερο μου δείχνει οι μικρά βηματάκια που συμβαίνουν για εσάς τα επαγγελματικά και όχι κάτι τεράστιο, μικρά project που αναλαμβάνετε, κάποιες έξτρα αρμοδιότητες ενδεχομένως, ίσως κάποιοι να μην παίρνετε τα λεφτά που περιμένατε λόγω των καταστάσεων που συμβαίνουν τώρα. Δεν μου δείχνει πάρα πολύ αυθονία. Περισσότερο μου δείχνει ότι είσαι, για να είμαι ειλικρινής, μέσα στο Δεκέμβρη, μέσα στο μυαλό σου. Φυσικά και λόγω των ημερών θα υπάρξουν κάποιες συναντήσεις που θα γίνουν λόγω των γιορτών. Θα δεις τους ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπάνε, εκτός κι αν εσείς, παιδιά, προτιμήσετε να μείνετε λίγο στην ακρούλα σας λόγω των ανησυχιών που έχετε σε αυτή τη φάση. Κυρίως σας βλέπω μέσα στο μυαλό σας. Και μάλιστα δεν μπορώ να σου πω ότι αυτή την περίοδο βλέπω και έναν ξεκάθαρο στόχο για εσένα. Ενώ, δηλαδή, με ποια έννοια, ότι ενώ βλέπω ότι υπάρχει κατεύθυνση, υπάρχει δρόμος,
σαν να είσαι και λίγο αναγκασμένη ή αναγκασμένος να προχωράς με αυτόν τον δρόμο. Οπότε δεν μπορώ να... προς αυτόν τον δρόμο και προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε δεν μπορώ να τον πω ακριβώς στόχο. Ίσως να είναι μια λύση που έχεις βρει σε κάποιο θέμα και ίσως και γι' αυτό να μη σου βγάζει και τόσο πολύ την έννοια άνοιγμα όταν τη σκέφτεσαι. Κάνε λίγη υπομονή και ξανά προς τη δόξα θα τραβήξεις. Λίγο εκεί, αυτό συνεχίζει να μου μιλάει για τα θέματα τα πνευματικά σου. Στο μυαλό σου θα γίνονται πάρα πολλά. Στην πραγματικότητα δεν θα γίνονται όλο τόσο γρήγορα και τόσο σύντομα. Αργότερα βλέπω ότι θα γίνει το πραγματικό call to arms και θα πεις εδώ είμαστε, τώρα ξεκινάμε. Προς το παρόν σε βλέπω πιο πολύ. Κοίτα εδώ, πάλι αυτά τα δύο ήρθανε πάνω. Και τα έφερα δύο τόσες βόλτες. Σκέφτεσαι ένα καινούργιο δρόμο, σκέφτεσαι μια ιδέα, σκέφτεσαι μια καινούργια αρχή. Σκέφτεσαι μια ξεκάθαρη κατεύθυνση, αλλά όχι με πολύ ξεκάθαρο τρόπο. Κάτσε λίγο να δω κάτι που θέλω. Και μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, δεν κάνεις πάρα πολύ άσχημα που δεν λες πράγματα στους ανθρώπους γύρω σου. Απλά ακόμα και αυτό έχει ένα όριο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κρατήσεις το στόμα σου απόλυτα βουλωμένο και να καταπιέσεις τον εαυτό σου. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι λακωνική ή λακωνικός, έτσι ώστε να λαμβάνεις και αυτά που θέλεις από τα διάφορα άτομα. Και πρόσεχε πάρα πολύ σε σχέση με αυτές τις ευκαιρίες. Ακόμα και αν σε ανησυχούν λιγάκι, εμένα να ξέρεις ότι μου έχουν φανεί πάρα πολύ θετικές αυτά τα καινούργια ανοίγματα, ξεκινήματα. Σε παίρνει η φίλη σου και σου λέει να ξεκινήσουμε γυμναστήριο και εσύ είσαι σε φάση όχου και τι λες και τώρα να ξεκινήσω γυμναστήριο. Ίσως ρε παιδί μου αυτό να είναι μια διέξοδος που χρειάζεσαι χωρίς να το ξέρεις. Οπότε μην το υπεραναλύεις και το αναμασάς. Ίσως καμιά φορά να είναι πιο ωραία να πηγαίνουμε και να δοκιμάζουμε πράγματα, έτσι μην είμαστε απόλυτοι σε σχέση με νέα ξεκινήματα και εναλλακτικές μεθόδους και διαφορετικά πράγματα για εμάς, γιατί εκεί πέρα είναι και το μέλλον μας στην ουσία. Οκ, ζιγουλίνου μου, πάντως σε βλέπω πολύ σοβαρά σκέφτεσαι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τόσο... αυτό βασικά ξέρω, αυτός ο άσος. Αλλά δεν ξέρω τι είναι για τον καθένα σας, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, περιμένω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για το ρίξιμο που κάναμε σήμερα στα σχόλια. Επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και share. Να δείτε και ζώδιο και οροσκόπο και σελήνη για να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του μήνα. Και φιλάκια πάρα πολλά και για καλές γιορτές, ζιγουλίνη μου. Bye! Γεια σου Σκορπιέ και καλώς ήρθες στο μηνιαίο Energy Focus για το Δεκέμβριο του 2021. Και όπως είπαμε και στην εισαγωγή Σκορπίδη μου, επειδή έχω χτυπήσει το δάχτυλό μου, σήμερα θα κάνουμε διαφορετικά το ρίξιμό σου. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως και περιμένω στο τέλος του μήνα Δεκεμβρίου να γυρίσεις και να μου πεις αν αυτό το ρίξιμο ήταν ωραίο και αν αυτό το ρίξιμο προέβλεψε σωστά το δικό σου Δεκέμβριο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάρτες έχεις βγάλει και έχουμε και λέμε γιατί το γύρισα εγώ, αυτό κανείς δεν ξέρει. Τον κόσμο, Four of Swords και Queen of Cups. Θα το γυρίσω και αυτό έτσι όπως ήταν. Λοιπόν, μάλιστα. Κοίτα να δεις, είναι σαν να παίρνεις ρεπό από τη ζωή, καλό μου σκορπίδι εδώ πέρα. Βλέπω ότι θα βάλεις κάποια πράγματα στην άκρη, στη γωνία. Θα τα θέσεις για λίγο σε αναστολή. Κάπως φαίνεται ότι θα επιβραδυνθεί ο τρόπος που κυλάει και ρέει ο κόσμος γύρω σου. Ίσως να μας δείχνει σκορπίδι μου ότι εσύ θα προτιμήσεις κάπως να ξεκουραστείς, να βάλεις κάποια πράγματα μέσα στο κεφάλι σου σε μία σειρά. Δεν νιώθω ότι εμποδίζεις κάποια αλλαγή. Ίσως όμως προς το παρόν να την αναλύσεις και να τη μελετάς. Ναι, βλέπω ότι κάτι τρέχει με μία αλλαγή εδώ και δεν θεωρώ ότι μας λέει ότι εμποδίζεται μια αλλαγή να συμβεί, το αντίθετο κιόλας. Βλέπω ότι τη βλέπετε ενδεχομένως σαν κάτι που δεν μπορείτε να αποφύγετε, που είναι αναπόφευκτο και βάζετε το μυαλό σας να δουλέψει έτσι ώστε να μπορέσετε να την εκμεταλλευτείτε κιόλας.
Αυτό βλέπω εγώ εδώ πέρα. Η αλλαγή αυτή για κάποιους από εσάς, τους περισσότερους από ό,τι βλέπω, έχει να κάνει με πρακτικά θέματα και όχι τόσο με άτομα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική για εσάς και βλέπω ότι γνωρίζετε ότι θα σας δημιουργήσει μεγάλες πιθανότητες για εξέλιξη. Απλά παράδειγμα, παράλληλα καταλαβαίνετε ότι θα θέλει θάρρος, τράσος, κουράγιο, δύναμη, χρόνο. Θα πρέπει να είστε απόλυτα αφοσιωμένοι όταν θα ξεκινήσετε αυτό το εγχείρημα ή όταν θέσετε τέλος πάντων σε εφαρμογή το σχέδιό σας. Για να είμαι ειλικρινή, σας συναισθηματικά φαίνεται ότι δεν σας ενδιαφέρουν και πάρα πολύ τα συναισθηματικά σας, παιδιά. Σαν να μην σας καίγεται καρφί και όλες μη σου πω για τα συναισθηματικά αυτή την περίοδο. Δεν σου λέω ότι δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις στη ζωή σου και πάει λέγοντας, αλλά είσαι σε πάρα πολύ βαθιά αναζήτηση. Κοιτάς τον εαυτό σου στα μάτια, τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, τι είσαι ικανή και ικανός να κάνεις, αλλά και τι επιθυμείς τελικά να έχεις στη ζωή σου. Αυτό είναι που σε απασχολεί τώρα, οπότε γι' αυτό και δεν σε απασχολούν πάρα πολύ οι γνώμες των άλλων. Βλέπω ότι θα υπάρξουν προφανώς αλληλεπιδράσεις με ανθρώπους γύρω σου, απλά δεν είναι το κέντρο εστίασης των πραγμάτων που θα σκέφτεσαι τα συναισθηματικά και τα κοινωνικά θέματα, θα σου έλεγα, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Παιδιά, μόλις είδα για τα Σκορπίδια ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο χώσιμο που θα κάνει κάποιο άτομο που πολύ πιθανό ήδη ξέρεις και ίσως να έχει υπάρξει ήδη στο παρελθόν μια ερωτική επαφή ανάμεσά σας, αλλά και αυτό φτύσιμο από ό,τι φαίνεται θα φάει, απόρριψη. Για τους περισσότερους από εσάς δεν θα υπάρχει ούτε η όρεξη ούτε ο χρόνος να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο άτομο, γιατί γνωρίζετε ούτως ή άλλως ότι κυρίως είναι είτε η σκοπή είναι ερωτική, είτε το ίδιο το άτομο γνωρίζετε ότι σε ορισμένα σημεία είναι ασταθές ή πηδηχτούλικο. Εντάξει, δεν αποκλείω βεβαίως κάποια σκορπίδια όντως να υποκύψουν στους πειρασμούς αυτού του ατόμου, αλλά και πάλι την επόμενη μέρα δεν θα εστιάζουν και πάλι στο συγκεκριμένο άτομο. Κατάλαβες, δηλαδή κάπου υπάρχει και η έννοια πώς θα εικονοποιήσεις εσύ τον εαυτό σου. Οπότε, αν αυτό το άτομο κάνει αυτή την αλληλεπίδραση όταν εσύ θα θες να εικονοποιήσεις τις δικές σου ωρέξεις, είτε είναι for wining and dining, είτε είναι για sexing, τότε έχει καλός. Για τους περισσότερους όμως δεν φαίνεται να πέφτει σεξ. Χρόνο, παίρνεις χρόνο. Αυτό μου λέει συνέχεια. Μου λέει προσπαθείς να αναπτύξεις τη σκέψη σου, προσπαθείς να εξελίξεις τη σκέψη σου ως προς ένα θέμα. Δηλαδή σαν να βλέπω, πώς να σου πω ρε παιδί μου, σαν να βλέπω πώς είναι ένα παιδί που από μωρό και μετά πώς να σου πω, βιώνει τη ζωή του, αλλά πιο πριν είναι 9 μήνες στη μήτρα. Νιώθω ότι κάτι είναι στη μήτρα του μυαλού σου, κάτι πας να φέρεις στον κόσμο, όχι όμως μέσα στο Δεκέμβρη. Μέσα στο Δεκέμβρη βλέπω περισσότερο το σκέφτεσαι. Σας βλέπω να περνάτε όμορφες στιγμές με τους ανθρώπους της οικογένειάς σας μέσα στις γιορτές, αλλά ενώ χαίρεστε, παράλληλα σας είναι και ψηλά διάφορο ό,τι συμβαίνει, να ξέρετε. Γιατί τα περισσότερα πράγματα τα σκέφτεστε μέσα σας. Okay. Πολύ υπήρξε αυτό το μοτίβο σήμερα μέχρι στιγμής πάντως. Γιατί είμαι και άρρωστη μαζί, δεν μου φτάνουν όλα τα άλλα. Λοιπόν, τι άλλο θέλω. Μια γνωριμία, αλλά με ένα άτομο τσιριμπίμ τσιριμπόμ τελείως κικυρίκου είναι αυτό βλέπω, να το ξέρετε από τώρα. Βλέπω μια ολοκένουργια γνωριμία με ένα άτομο το οποίο όμως προσέξτε το, γιατί μπορεί, όπως είπα από την αρχή, να είναι λίγο bad news. Δεν φαίνεται να είναι και πολύ εμπιστοσύνη στο συγκεκριμένο τυπάκι, αλλά νιώθω ότι ακόμα και με το καλημέρα σας ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα καταλάβεις τη φάση από το καλημέρα σας, εντάξει. Δηλαδή ο τρόπος που θα χωθεί ή θα μιλήσει θα είναι από μόνος του λίγο απροσάρμοστος και θα καταλάβεις ότι όλη του ύπαρξη το πιο πιθανό είναι να είναι απροσάρμοστη. Βλέπεις, το δουλεύεις, λες δεν θέλει μου λες σκόπο, θέλει τρόπο μου λες και εγώ θα βρω τον τρόπο. Κάποιοι από εσάς ίσως πρόσφατα να
Είχατε κάτι που σας στενοχώρησε, να περάσατε μια διαδικασία τέλος πάντων στα συναισθηματικά σας, η οποία σας στενοχώρησε δυνατά και ίσως και από, αυτό το, από αυτή την αλλαγή να προσπαθείτε να αναρρώσετε, γι' αυτό να δίνετε χρόνο στον εαυτό σας για να, πώς σου πω, να οργανώσετε ας πούμε τα επόμενά σας βήματα και το πώς θα το πάρετε από εκεί και πέρα. Σκορπίδια μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, comment και share. Να δείτε πέρα από το ζώδιό σας και τον οροσκόπο σας, αλλά και τη σελήνη σας και καλές γιορτές. Κάτι άλλο ήθελα να σου πω, αλλά το ξέχασα επίσης. Το καλές γιορτές το είπα. Δεν πειράζει. Αυτά για σένα, Σκορπιέ. Φιλάκια πάρα πολλά. Bye! Γεια σου το ξωτή και καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus για το Δεκέμβριο του 2021. Όπως ανέφερα στην αρχή, έχω φάει το δάχτυλό μου, οπότε αυτή τη φορά θα κάνουμε το ρίξιμο μας διαφορετικά. Ξεκινάω ευθύς αμέσως με το να κόψω το deck στα τρία, το οποίο βέβαια deck έχω προσπαθήσει να ανακατέψω όσο καλύτερα γίνεται με τα μέσα που διαθέτω. Πάμε να δούμε τι έχεις βγάλει. Είχε κολλήσει το Nine of Swords, βέβαια το έβγαλες reverse. Nine of Swords, Chariot, καλό. Magician, πάγκαλο, τέλειο το ξωτάκι μου. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, μέσα στο Δεκέμβρη κάποιες ανησυχίες, κάποιες φοβίες, κάποιες αμφιβολίες που είχες ως προς ορισμένες καταστάσεις θα εξανεμιστούν. Θα βρεθούν λύσεις στα προβλήματά σου, θα μπορέσεις να τη βγάλεις καθαρή. Αν περιμένεις κάποιες απαντήσεις από αξιολογήσεις, από θέματα γραφειοκρατικά, από θέματα που οι αποφάσεις παίρνονται από άλλους ανθρώπους, βλέπω ότι θα έχεις πάρα πολύ θετικά νέα και γενικότερα αφήνεις πίσω σου μια πολύ σκοτεινή περίοδο και δύσκολη για εσένα, μια περίοδο που ίσως να βασανίστηκες λιγουλάκι πνευματικά ή ακόμα και πρακτικά και πας βουρ στο μπατσά. Βλέπω ότι η ενέργειά σου από μόνη της τίνει να είναι πάρα πολύ δημιουργική το ξωτάκι μου, οπότε ακόμα και αν βαριέσαι λιγουλάκι στην αρχή του μήνα να κουνήσεις τον ποπούλι σου, καλό θα είναι μετά να το κάνεις όπως και δίποτε, γιατί έχεις την ενέργεια του μάγου που σημαίνει ότι είναι πραγματικά η ώρα ξεκάθαρα για να προσπαθήσεις όλα αυτά τα οποία έχεις θέσει ως στόχους ή ακόμα και αν δεν έχεις ξεκάθαρους στόχους, σε πληροφορώ ότι είναι η περίοδος που και μόνο που θα τελειώσει αυτή η φάση παλιά στη ζωή σου και μόνο που θα νιώσεις λίγο ότι έφυγε αυτό το βάρος, αυτή η μόνιμη πίεση από πάνω σου και μόνο που θα συμβούν όλα αυτά θα ανοίξει ο νους σου. Βλέπω ότι θα παίξουν ρόλο και οι συζητήσεις που θα κάνεις με άλλα άτομα πάνω σε αυτό. Εδώ πέρα μου δείχνει πάρα πολύ ότι κάποιοι περιμένετε μια δικαστική απόφαση, ίσως κάποιοι να περιμένετε μια πρόσληψη, γενικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με το γραφειοκρατικό σύστημα φαίνεται να πηγαίνουν καλά για τα τοξοτάκια μου. Μπορεί να πάρετε για παράδειγμα την επιδότηση, γενικότερα φαίνεται να έχετε θετικά νέα για εσάς. Υπάρχει ένα άτομο στο περιβάλλον σας, αλλά νιώθω ότι δεν είναι πάρα πολύ κοντινό, το οποίο ίσως να σας τραβώσει λιγουλάκι. Πραγματικά δεν νιώθω ότι είναι πολύ κοντινό άτομο. Δηλαδή, αν εσύ κάνεις παρέα με 5 άτομα από τη δουλειά και 1-2 από αυτά τα άτομα δεν το γουστάρεις και πάρα πολύ, μάλλον απλά θα σου δώσει 1-2 λόγους ακόμα να μην το γουστάρεις. Αλλά και πάλι δεν νιώθω ότι συμβαίνει κάτι τραγικό εδώ πέρα. Δεν βλέπω κάποιον να μιλάει πίσω την πλάτη σου, να λέει ψέματα. Καλά, ψέματα μπορεί να πει, αλλά ή τέλος πάντων να μην έχει πολύ θετικές προθέσεις. Αλλά περισσότερο νομίζω ότι ό,τι γίνει με το συγκεκριμένο άτομο θα γίνει μπροστά στα μούτρα σου. Παράλληλα όμως θα υπάρχει κάποιο άλλο άτομο που θα σε υπερασπιστεί και ή αυτό το άτομο είναι θηλυκό ή μπορεί, αν εσύ είσαι θηλυκό, να μπορέσεις να υπερασπιστείς επάξια τον εαυτό σου και να κρατήσεις παράλληλα φουλ και την αξιοπρέπειά σου. Σε οικονομικό επίπεδο, να ξέρετε, μου εμφανίζει λίγο, όχι κάτι αναπάντεχο που δεν περιμένατε να συμβεί, αλλά σας βλέπω να μου κάνετε λίγη οικονομία. Μπορεί να επανέρχεται αυτή η, δεν θα πω ηρεμία, θα πω σταθερότητα στον εγκέφαλό σας, αλλά σε οικονομικό επίπεδο μου δείχνει ότι δεν έχετε ακόμα, θα θέλατε κάτι παραπάνω, δεν έχετε ακόμα την απόλυτη άνεση.
Παράλληλα, πολλοί από εσάς είστε και solo, κάτι που φαίνεται ότι και αυτό λίγο έτσι θα σας προβληματίσει, έτσι θα το δείτε με έναν περίεργο τρόπο μέσα στο Δεκέμβρη λίγο. Θα πείτε γιατί ρε γαμώ το όχι εγώ και πότε θα μου κάτσει εμένα. Αν έχετε ήδη κάποια σχέση, σίγουρα θα υπάρξει ένα μικρό ψηλό debate εκεί πέρα. Σίγουρα θα ακουστούν και οι δύο απόψεις και γνώμες. Και φαίνεται ότι τα πράγματα τελικά θα έχουν θετική κατάληξη. Δηλαδή φαίνεται να γίνεται ειρήνη για τους περισσότερους από εσάς εδώ, παιδάκια μου. Για να δω τι άλλο θέλει ρε το ξώτη. Τίποτα, το ίδιο πράγμα μου λέει πάλι. Πάλι μου δείχνει κίνηση. Εδώ πέρα, σίγουρα θα πάρεις φόρα. Αυτό μου δείχνει παντού, θα πάρεις φόρα. Θα πάρεις φόρα, θα κάνεις πράγματα, θα μιλάς περισσότερο. Θα έχεις περισσότερο εμπιστοσύνη πάνω στην άποψή σου. Κάποιες φορές μπορεί να μιλάς λίγο πιο εχμηρά ή λίγο πιο επιπόλαια, αλλά έχει σημασία τέλος πάντων να είσαι in sync αυτή την περίοδο. Πρόσεξε λίγο μόνο το θέμα του πόσο αυστηρά μιλάς. Καλό θα είναι να λαμβάνεις υπόψη και τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το ότι εσύ είσαι σε φούρια και δεν μπορείς να βάλεις κολοκάτω ούτε σε πρακτικό, ούτε σε πνευματικό, ούτε σε ψυχολογικό επίπεδο, δεν σημαίνει ότι θα έπρεπε και οι άλλοι άνθρωποι να τρέχουν να πούμε με 100. Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη ούτως ή άλλως. Οπότε εκεί ήταν να δώσεις και λίγο παραπάνω βάρος στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, με την έννοια πρόσεξε μην δημιουργήσεις τσάμπα αντιμαχίες και καυγάδες μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Γιατί μπορείς. Εντάξει. Νιώθω ότι κάποιος δεν θα σταθεί αντάξιος των πρωτοδοκιών σου πάντως. Ίσως κάτι να περιμένεις από ένα συγκεκριμένο άτομο, το οποίο θεωρούσες δεδομένο ότι θα λάβεις, αλλά το άτομο αυτό ίσως να χρειάζεται να κάνει κάποιες διαδικασίες τέλος πάντων πιο πριν. Okay. Και έχεις βγάλει τον κρεμασμένο εδώ πέρα. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ξεκάθαρα σταματάς να είσαι έρμεο των καταστάσεων. Το είδαμε ούτως ή άλλως και από την αρχή και αναλαμβάνεις ξεκάθαρα τα ηνία. Γιατί είδες, τον έφερα και στροφές μέχρι να γυρίσει στο κανονικό του. Οπωσδήποτε λοιπόν σταματάμε να αφήνουμε τα πράγματα μετέωρα και αρχίζουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτά με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και ξεκάθαρη εστίαση. Καλές συνεργασίες. Σε θέλει, ως προς αυτό σε θέλει. Γι' αυτό μάλλον πρέπει να προσέχεις τώρα που θα σε πάρει φόρα. Μην πάρει παραμάζωμα και τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Okay, το ξωτάκι μου, εγώ σου εύχομαι καλή τύχη και καλή επιτυχία σε όλα. Γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα όντως το ξωτάκι μου να έχετε επιτυχίες μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και ίσως και γι' αυτό να προκληθούν από κάποιους ανθρώπους αυτές υψηλό ζηλίτσες ενδεχομένως. Γι' αυτό σου λέω πρόσχε και εσύ μου σηκώσεις τη μύτη και μου ανεβάσεις του πέ και όλα καλά θα πάνε. Λοιπόν, να περάσεις τέλεια και στις γιορτές σου το ξωτάκι μου. Να μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share για να μου δείξεις την αγάπη σου και ταυτόχρονα να υποστηρίξεις το κανάλι μας. Και προτίμησε να δεις και τον οροσκόπο σου και το ζωδιό σου και αν νομίζεις ότι αντέχεις και μπορείς, κοίτα και τη σελήνη σου. Φίλα και πάρα πολλά. Bye! Γεια σου εδώ κερέ και καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus. Όπως είπαμε και από την αρχή, αυτή τη φορά έχω χτυπήσει το δάχτυλό μου. Χτύπησα το δάχτυλό μου και γι' αυτό το λόγο θα κάνουμε το ρίξιμο σου αυτό το μήνα λίγο διαφορετικά. Φυσικά περιμένω να μου πεις αν σου αρέσει τα σχόλια. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι μέλη γενέστε για σένα. Έχω ήδη ανακατέψει τις κάρτες όπως μπορούσα με το ένα χέρι, ξέρεις. Και τώρα θα δούμε μια κύρια ενέργεια που θα υπάρξει για σένα αυτό το χρονικό διάστημα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εγώ κεράκι μου, είσαι σε υψηλή συχνότητα, θα είσαι μέσα στο Δεκέμβριο, θα έχεις πάρα πολύ ενδιαφέρουσα
αναλυτική και πώς να το πω, πολύ συγκεκριμένη και διορατική σκέψη θα σου έλεγα, θα είσαι πάρα πολύ ικανή ή ικανός να βρεις τη χρυσή λύση και τη χρυσή τομή σε όλα τα ζητήματα στη ζωή σου. Οπωσδήποτε βλέπω ότι λύνεις προβλήματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και παράλληλα με την αλήθεια σου σε πρώτο πλάνο, δηλαδή δεν κάνεις πράγματα που δεν γουστάρεις ή που άλλοι σε έχουν βάλει να κάνεις και πάει λέγοντας. Είναι full original αυτό που είδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ακόμα τι άλλες ενέργειες μπορεί να περιμένεις. Βλέπω ότι περιμένεις κάποια πράγματα στα... στα επαγγελματικά σου να συμβούν. Κάποια απόφαση νομίζω είναι αυτή, κάποια αξιολόγηση, κάποιο βαθμό που περιμένεις. Άμα ασχολείσαι με θέματα εκπαίδευσης, ίσως να έρχεται κάτι τέτοιο στη ζωή σου. Τίποτα, ακολουθείς φουλ την αλήθεια σου, αυτό το βλέπω πάρα πολύ. Πηγαίνεις μπροστά με τη δική σου γνώση, με τη δική σου επιθυμία, με βάση τα δικά σου θέλω. Δεν σε σταματάει τίποτα. Βλέπω ότι έχεις πάρα πραγματικά, παιδιά, πολύ υψηλή συχνότητα, να ξέρετε. Ναι, 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 οδεύεται προς την επιτυχία. Η συχνότητα που έχετε τώρα είναι πάρα πολύ δημιουργική συχνότητα, να και ο ήλιος. Μπορεί να υπήρξε μια μεγάλη αλλαγή στο παρελθόν που σας αναστάτωσε πάρα πολύ. Για τους περισσότερους από εσάς έχει να κάνει με φουλ συναισθηματικά και ερωτικά θέματα. Αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα για εσάς να χτίσετε πάνω στη βάση που έχετε τώρα. Το θεμέλιο λοιπόν που έμεινε. Λοιπόν, για κάποιους φαίνεται ότι θα υπάρξει μια ωραία ευκαιρία επαγγελματική, ειδικά αν αυτό θέλεις, και για κάποιους βλέπω ότι έχει καθυστερήσει αυτή η επαγγελματική ευκαιρία. Περιμένετε μερική πτυχίο, γι' αυτό κάποια απάντηση περιμένετε, κάτι σημαντικό να συμβεί. Η διέστησή σας και ο τρόπος που σκέφτεστε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, να ξέρετε. Σας βλέπω, παιδιά, κυρίως εδώ που τα λέμε να ασχολείστε με τα πρακτικά σας θεματάκια. Ναι, μεν υπάρχουν επικοινωνίες εδώ πέρα, αλλά δεν είναι ότι βλέπω τα μπλιμπλί και να μπλιμπλικάνε και όλη την ώρα. Μόλις τώρα μου έδειξε ότι θα υπάρξει και μια ευχάριστη έξοδος, στην οποία ίσως να γιορτάσετε τα δικά σας καλά νέα ή τα νέα κάποιων άλλων ανθρώπων, φίλων σας. Βλέπω ότι κάτι θα σας ικανοποιήσει σε σχέση με τους κοντινούς σας ανθρώπους. Ή θα συναντηθείτε με ανθρώπους, οι φίλες σας, οι φίλοι σας που αγαπάτε πάρα πολύ, και δεν βλέπω τόσο πολύ οικογένεια, βλέπω πιο πολύ φιλικά πρόσωπα. Θα φάτε, θα πιείτε, θα γουστάρετε. Μπορεί να υπάρξει και μια ανακοχή σε μια τέτοια επαφή. Και επίσης, παιδιά, βλέπω ότι μπορεί να γίνει μια, για πολύ λίγους, να ξέρετε, μπορεί να γίνει μια γνωριμία μέσω κάποιου προσώπου που είναι ήδη στο φιλικό σας περιβάλλον. Δηλαδή, τι να σου πω, σαν να σου λέει η Μαρία ότι θα έρθει και ο φίλος μου ο Γιώργος, ξέρω εγώ, το βράδυ, και εσύ δεν τον ξέρεις το φίλο της τον Γιώργο, αλλά τελικά βλέπεις ότι έχει κάποιο ενδιαφέρον. Αλλά ξαναλέω, παιδάκια μου, αυτό είναι για πιο λίγους, γιατί μου δείχνει ότι δεν θα ασχοληθείτε και τόσο πάρα πολύ πια με τα κοινωνικά θέματα. Πιο πολύ σας καταλαβαίνω να ασχολείστε με τα δικά σας θέματα και σε πνευματικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, αρκετά. Το 70% δηλαδή του μήνα σας βλέπω να καλλιεργείτε όλα αυτά που θέλετε να αποκτήσετε. Και γενικότερα σας βλέπω να έχετε αρκετές ευθύνες και έχετε και την όρεξη, έχετε μια φούρια. Μπορεί για κάποιους αυτό, παιδιά, να είναι εργασιοθεραπεία, να είναι ένας τρόπος να ξεπεράσετε κάποια πράγματα που σας είχαν στενοχωρήσει στο παρελθόν. Λοιπόν, καλό μου εγώ καιράκι. Γενικά εγώ τα είδα πολύ καλά τα πράγματα για σένα. Να και η Queen of Pentacles, πρώτη μούρη στο καβούρι. Οπότε ξεκάθαρα μας δείχνει ότι θα ασχοληθείς με το πιο γήινο επίπεδο της υπόστασής σου, το πιο 3D. Λεφτά, σπίτια, δουλειές, παιδάκια, υποχρεώσεις και πάει λέγοντας.
Αλλά θα το κάνεις με έναν τρόπο που πραγματικά το είδαμε και από την αρχή. Κοίτα πόσα χέρια έχει βγάλει αυτή εδώ. Τα προλαβαίνει όλα και είναι ικανή για όλα. Και σαν από κάτω. Και four of pentacles. Παιδιά, πάρα πολύ. Και moon reversed. Εντάξει, οκ, okay, τελειώσαμε. Αυτό ήτανε. Κάποια, ίσως για κάποιους παιδάκια μου να αποκαλυφθεί κάτι μέσα στο Δεκέμβρη. Έτσι, ένα μυστικό. Έχει τρελαθεί η σκύλα γιατί ήρθε η γάτα, κατάλαβες. Να αποκαλυφθεί κάποιο μυστικό. Μπορεί να είναι και μυστικά συναισθήματα για κάποιους από εσάς. Που μπορεί να έχει κάποιος τάμεστης. Δεν βλέπω ότι θα σας επηρεάσει όμως και πάρα πολύ. Γιατί όπως σου είπα, ασχολείσαι με πολύ πολύ πρακτικά θέματα. Πολύ συγκεκριμένα και πολύ υγιεινά. Λοιπόν, εγώ κεράκι μου, μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share. Εκμεταλλεύσω αυτή την περίοδο γιατί φαίνεται να είναι πάρα πολύ καλή πραγματικά για να δημιουργήσεις την εξέλιξη που θες στο πρακτικό σου τομέα. Εκτός από ζώδιο, θέλω να δεις και οροσκόπο. Και καλό είναι, αν νιώθεις ότι δεν θα μπουρδουκλωθείς, να δεις και σελήνη. Και εμείς θα το πούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα με καινούργια βιντεάκια. Φίλα και πολλά, bye! Γεια σου, Ιδροχώε, και καλώς ήρθες στο μηνιαίο σου Energy Focus. Όπως είπα και στην εισαγωγή, παιδιά, σήμερα θα κάνουμε το ρίξιμο μας με έναν διαφορετικό τρόπο. Γιατί έχω χτυπήσει το δάχτυλό μου και δεν μπορώ να ρίξω με το συνηθισμένο μας. Για την ακρίβεια, με το ζόρι μπορώ να ανακατέψω τις κάρτες με τα χέρια μου. Οπότε αυτή τη φορά θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να σας αρέσει. Περιμένω κιόλας να μου πείτε στα σχόλιά σας. Όπως επίσης περιμένω να μου πείτε και αν το βρήκατε σαν καλή μέθοδο πρόβλεψης στο τέλος Δεκεμβρίου. Δηλαδή να ξαναμπείτε στο βιντεάκι, να δείτε τι είπαμε, να μου πείτε αν συνέβησαν και αν γουστάρετε να ξαναρίξουμε με αυτόν τον τρόπο, έστω και σε άλλα βιντεάκια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε τι μέλη γενέστε για σένα. Και έχουμε και λέμε 6 πεντάκτινο, 7 of wands και 2 πεντάκτινο. Και το γατί μου κάνει βλακίες, διότι αν με αφήσουν στην ησυχία μου καθόλου. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Βλέπω ότι μέσα στο Δεκέμβριο θα καταλάβεις ότι υπάρχουν λόγοι να επικοινωνήσεις ή και να διαχειριστείς κάποια πράγματα, έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία και στο πόσα λαμβάνεις και δίνεις σε κάποιες αλληλεπιδράσεις στη ζωή σου, αλλά και γενικότερα κάπως, πώς σου πω, γενικότερα σε βλέπω να ασχολείσαι με το δούνε και λαβήν, με τα έσοδα και έξοδα, τι μπαίνει, τι βγαίνει, τι παίρνω, τι δίνω. Θες να δημιουργήσεις ισορροπία εδώ. Κάποιοι ίσως να έχετε κάποιες αλληλεπιδράσεις με κάποια άτομα που μπορεί να μένετε κιόλας μαζί, μπορεί να είναι άτομα στη δουλειά σας και να παρατηρείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί ίσως δεν είναι υπεύθυνοι του μεριδίου που τους αναλογεί. Δηλαδή, τι να σου πω, μπορεί να σου ρίχνουν παραπάνω δουλειά ή ζεις σε ένα σπίτι που εσύ κάνεις όλες τις δουλειές και η συγκάτοικό σου κάπως κάθεται και το ξύνει. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Κάτι βλέπεις ότι θέλει η διευθέτηση έτσι ώστε να ξαναισορροπήσει, γιατί εμφανίζει ανισορροπία. Για πολλούς από εσάς είναι μια σχέση, παιδιά μου, δείχνει εδώ. Παρατηρείτε ότι ανάμεσα σε εσάς και ένα άτομο μέσα στο Δεκέμβρη δεν υπάρχει το σωστό παρεδώσε. Θα θέλατε να δημιουργήσετε ένα διαφορετικό παρεδώσε, γιατί αυτό που υπάρχει τώρα ίσως κάπως να σας ψιλοεγκλωβίζει, να σας ψιλοχαλάει. Να νιώθετε ότι κι εσείς ενώ θέλετε να δώσετε πράγματα δεν μπορείτε και αναγκάζεστε να γίνεστε πιο παγεροί και πιο παγερές. Δεν μπορείτε να συνεργαστείτε απόλυτα. Οπότε καταλαβαίνετε μέσα στο Δεκέμβριο ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή. Την οποία μάλιστα βλέπω ότι δημιουργείται κιόλας. Το κατευθύνετε το πράγμα προς τα εκεί που θέλετε. Το κατευθύνετε στο σημείο που να νιώθετε, που θεωρείτε ότι πρέπει να πάει έτσι ώστε να υπάρξει αυτή η ισορροπία. Βλέπω μια προδοσία, παιδιά, εδώ, η οποία μπορεί για κάποιους να είναι παρελθοντική, περισσότερο για παρελθόν την είδα, βασικά ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο σίγουρα σας έχει πικράνει και βλέπω ότι για κάποιο λόγο είστε ακόμα εγκλωβισμένοι μέσα στο Δεκέμβρη με αυτό και μας το λέει γιατί μάλλον κάπως θα παίξει ρόλο. Θα παίξει ρόλο, ίσως ακριβώς επειδή θα προσπαθήσετε να απεγκλωβιστείτε από αυτό το μοτίβο, από αυτή την ενέργεια.
Για κάποιους μπορεί να υπάρξει ένα άτομο, όπως είπαμε πριν, από το παρελθόν, το οποίο θα έρθει για να σε ξαναγραπώσει με τα νυχάκια του, αλλά αυτό το άτομο ξέρεις ήδη ότι είναι bad news, γιατί σε έχει προδώσει. Δεν πήγε καλά με αυτό το συγκεκριμένο άτομο, οπότε κάποιοι να περιμένετε να έχετε μια επικοινωνία από ένα άτομο που θέλει να σας κρατήσει ή υποχείριό του, ή δικιά του και δικό του, κάπως ρε παιδί μου θέλει να πάρει τον έλεγχο. Λίγο σεξ μου μυρίζεται εδώ, δεν θα απέκλεια. Αλλά δεν το βλέπω να είναι με συναισθήματα. Το βλέπω πιο πολύ κάτι σαρκικό που υπάρχει για κάποιους από εσάς με κάποιον άνθρωπο. Για να δούμε. Λοιπόν, βλέπω ότι έχεις τύχη γενικά γύρω σου μέσα στο Δεκέμβρη. Υπάρχει δηλαδή μια εύνοια γενικότερα. Βλέπω ότι από τις απόλυτα αρνητικές ενέργειες, από στενοχώριες, από δύσκολες πνευματικές καταστάσεις απέχεις. Δε τις προτιμάς. Τίποτα, έχεις βάλει, εγώ θεωρώ παιδιά ότι για τους περισσότερους σκοπός του Δεκεμβρίου είναι η δημιουργία μιας ισορροπίας σε κάποιες σχέσεις στη ζωή σου. Και μάλιστα βλέπω ότι προσπαθείς να τις δημιουργήσεις δίνοντας το παράδειγμα, δηλαδή είσαι το παράδειγμα. Βέβαια ώρες τρως κάτι στράβες μέσα στο Δεκέμβρη. Προς τέλος Δεκεμβρίου βλέπω επικοινωνία. Κάποια επικοινωνία ενδιαφέρουσα. Το γατί μου, δε παιδιά, δε. Λοιπόν, προς τέλος Δεκεμβρίου βλέπω ότι ίσως να υπάρξει κάποια γνωριμία, κάποια επικοινωνία από κάποιο άτομο πιο συναισθηματικούλη, να ξέρετε. Λοιπόν, Two of Swords όμως στο τέλος, παιδιά. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Θέλει να πει ο ποιητής ότι όπως και να έχει, θα έχεις εστιάσει πάρα πολύ πάνω σε αυτό που σου εξήγησα από την αρχή. Το πώς μπορείς να δημιουργήσεις ισορροπία, πώς μπορείς να κατευθύνεις στην ουσία την ενέργειά σου ώστε να πετύχεις τη νίκη που θέλεις. Βλέπω όμως ότι το κάνεις πάρα πολύ μεθοδικά. Ίσως να μας δείχνει ότι βιάζεσαι λιγάκι, ίσως να μας δείχνει ότι ναι μεν προσπαθείς να το κάνεις στρατηγικά, αλλά όχι απαραίτητα και πάρα πολύ μεθοδικά. Πιο πολύ βλέπω δηλαδή να ξεχύνεσαι στη μάχη αλληγορικά μιλώντας, παρά να κάνεις αργά και σταθερά βήματα. Ίσως κάποιος από εσάς παιδιά να σας βιάζει και ο χρόνος. Λοιπόν, τίποτα, θα με τρελάνε αυτό το γάτι σήμερα. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, comment και share. Αν θέλετε μπορείτε να δείτε και τον οροσκόπο σας και το ζώδιο σας, αλλά και τη σελήνη σας για έξτρα πληροφορία. Πείτε μου αν σας άρεσε αυτός ο τρόπος που ρίξαμε τα χαρτιά σήμερα. Και καλές γιορτές σε όλους. Φίλα και πολλά. Bye! Γεια σας τσαλούνια μου και καλώς ήρθατε στο μηνιαίο σας Energy Focus. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, αυτό το μήνα θα κάνουμε το ρίξιμο μας διαφορετικά, διότι πήγα και έσπασα το δάχτυλό μου, οπότε δεν μπορώ να ρίξω με το συνηθισμένο μας τρόπο. Ξεκινάω ευθύς αμέσως και περιμένω από εσάς να μου πείτε αν σας άρεσε αυτός ο τρόπος και αν θέλετε να τον ξαναχρησιμοποιήσουμε και σε άλλα βιντεάκια, ψαράκια μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καρτούλες σας έχουν βγει εκ πρώτης. Ο Χριστός και η Παναγιά. Πάπα Παναγία μου. Λοιπόν, ακούστε λίγο παιδάκια, ψαράκια μου. Λοιπόν, δεν είναι πάρα πολύ κακά τα νέα, αλλά οπωσδήποτε από ό,τι φαίνεται μέσα στο Δεκέμβρη και μάλιστα σχετικά σύντομα, αρχές Δεκέμβρη, θα μάθετε κάποιες πληροφορίες, οι οποίες μάλλον δεν θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Για κάποιους από εσάς μπορεί να έχουν κάνουν με ένα άτομο και για κάποιους άλλους από εσάς μπορεί να έχουν κάνουν με τα επαγγελματικά σας παιδιά ή τα θέματα εκπαίδευσης. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι εδώ πέρα φαίνεται ότι δύσκολα μπορεί να συνεχιστεί κάτι, γιατί εμφανίζει ένα εμπόδιο, εμφανίζει μια σημαντική δυσκολία. Okay. Καταλαβαίνετε λοιπόν μέσα από αυτή την πληροφορία ότι είναι πολύ πολύ δύσκολο για εσάς να το συνεχίσετε και να κάνετε ότι δεν τρέχει τίποτα, ας πούμε, εκεί πέρα. Κάτι φαίνεται ότι θα σας ξενερώσει και θα σας πληγώσει.
Βέβαια, δείχνει εδώ πέρα ότι όλα γίνονται για καλό. Παιδιά μου, αλήθεια σας το λέω. Δείχνει ότι δεν γίνεται κάτι εις μάτιν. Τελικά, ίσα ίσα φαίνεται ότι στο τέλος θα επιβληθείτε και αυτός είναι ο σκοπός. Βέβαια, ίσως να καθυστερήσει λίγο αυτό. Υπάρχει δίκαιο πίσω από ό,τι και αν γίνει. Για εσάς τελικά. Αν μάθετε δηλαδή ότι κάποιος είπε κάτι πίσω την πλάτη σας και νιώσατε προδομένοι και σκεφτήκατε ότι αυτή η σχέση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Προσέξτε, μην μπείτε πολύ σε διαδικασίες να στραβώσετε και να κάνετε διαμάχες, γιατί εδώ πέρα η αλήθεια φαίνεται ότι, η αλήθεια είναι, συγγνώμη, ότι φαίνεται λίγο σαν ανταγωνισμός, παιδιά. Θεωρώ ότι αυτό που καλύτερα μπορείτε να κάνετε όταν θα στεναχωρηθείτε, παύλα ξενερώσετε με αυτή την κατάσταση, παιδιά, είναι να κάνετε για λίγο τους Κινέζους, να αφήσετε λίγο να πέσουν οι σκόνες και μετά να αποφασίσετε. Απόφαση μπορείτε να πάρετε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα. Απλά νομίζω ότι καλύτερα να δώσετε λίγο χρόνο. Πάμε να δούμε λίγο πώς θα πάνε επαγγελματικά, οικονομικά. Αν και είπαμε ότι για κάποιους ίσως το θέμα να χτυπήσετε επαγγελματικά, αλλά και πάλι ανάπτυξη δείχνει μετά. Δηλαδή δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να σε ανησυχεί. Okay. Για λίγους βασικά, παιδιά, θα σκάσει στο επαγγελματικό κομμάτι. Γενικότερα, να σου πω την αλήθεια, δεν μου βγάζει πάρα πολύ πληροφορία για τα επαγγελματικά σου εδώ, ψάρι. Οπότε, μάλλον τα επαγγελματικά είναι ένας τομέας ο οποίος για τους περισσότερους θα μείνει έτσι όπως τον ξέρετε, στάσιμος. Δεν βλέπω καινούργιες ευκαιρίες. Βλέπω να συνεχίζετε να. Όχι, δεν βλέπω κάτι καινούργιο να έχετε, παιδάκια μου, στα επαγγελματικά. Εκτός σε σχέση με θέματα εκπαίδευσης. Ίσως να παίρνετε τώρα να παρακολουθείτε κάποιο σεμινάριο μέσα στο Δεκέμβρη ή να παίρνετε κάποιο πτυχίο ή τους βαθμούς σας, δεν ξέρω εγώ τι. Περισσότερο μου μιλάει για επικοινωνίες και ανθρώπινες σχέσεις, για να είμαι ειλικρινής. Νιώθω ότι αυτή την περίοδο δεν κεντρώνεις και πάρα πολύ πάνω σου. Νιώθω ότι πιο πολύ... Ναι, λοιπόν, αρχή Δεκεμβρίου... Νιώθω ότι θα υπάρξουν καταστάσεις οι οποίες είναι σαν να σου κάνουν taunt, σαν να σου λένε έλα ασχολήσου μαζί μας. Κάπου θα ασχοληθείς, κάπου δεν θα ασχοληθείς. Βλέπω ότι από μία φάση και μετά θα αρχίσεις όμως να συγκρατείς και πάλι την ενέργειά σου για πάρτι σου και τότε θα αρχίσεις να νιώθεις και πολύ πολύ καλύτερα. Βλέπω οπωσδήποτε, παιδιά, εδώ πέρα ότι και τα ψαράκια μου στις γιορτές θα συναντηθούν με άτομα με τα οποία περνούν όμορφα, θα φάνε και θα πιούνε. Ξέρεις τι, βλέπω ότι έχεις ανυπομονησία μέσα στο Δεκέμβρη να πεις την δική σου οπτική, να ξεκαθαρίσει κάποιο πράγμα, να βρεις πως πρέπει να κινηθείς ως προς μία αλληλεπίδραση ή την δύναμη να τη διαχειριστείς όπως πρέπει. Προσοχή μεγάλη, γιατί για κάποιους, παιδιά, άμα δεν... Παραμείνετε όσο ψύχρεμοι γίνεται, όπως σας είπα πριν, να περιμένετε λίγο πριν πάρετε μια απόφαση. Αν λοιπόν δεν παραμείνετε, παιδιά, ψύχρεμοι, μπορεί να γίνει ένας μεγάλος καυγάς που ίσως να φτάσει στα όρια, ας πούμε, μιας πολύ πολύ άσχημης διαμάχης που θα χαλάσει λίγο τα πράγματα. Μου βγάζει λίγο την έννοια καυγάς. Τίποτα, παιδιά. Η δουλειά ισορροπημένη. Περισσότερο σε βλέπω να ασχολείσαι με τα άτομα γύρω σου, με το τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, με το πότε θα βρεις το δίκιο σου, με το τι θα πούνε αυτοί οι άνθρωποι για τις δικές σου τις κινήσεις, τη δική σου την ύπαρξη. Προς το τέλος του μήνα, όπως σου είπα όμως πριν, το καλό είναι ότι κεντρώνεις ξανά προς τα πάνω σου. Και ειδικά αν μέσα στο Δεκέμβρη έχεις σταθεί στο ύψος σου, έχεις δείξει την αξιοπρέπειά σου. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση βλέπω ότι στο τέλος, προς το τέλος μάλλον του Δεκέμβρη, θα ξαναβρεις τον εαυτό σου, θα ξαναβρεις τη βάση σου. Ούτως ή άλλως δεν σε βλέπω εδώ πέρα σε τεράστια σύγχυση, σε καμία απολύτως περίπτωση. Δεν βλέπω σύγχυση. Απλά βλέπω ότι μάλλον υπάρχουν, παιδιά, παρεξηγήσεις εδώ πέρα. Εγώ βλέπω ότι ίσως να υπάρχουν κουτσομπολιά για σένα ή κάποιος κάτι να γίνεται ψηλό πίσω την πλάτη σου. Αυτό με απασχολεί. Οι διαπροσωπικές σου σχέσεις θεωρώ ότι θα σε απασχολήσουν και σένα. Okay. Βλέπεις επικοινωνίες. Παιδιά, προσοχή. Παίζει να γίνει καυγάς.
Λοιπόν, δεν θέλετε τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω τι θέλετε βασικά. Απλά προσέξτε, γιατί εδώ πέρα τι σας έχει βγάλει Princess of Wands, ότι κάπως θα σας παρασύρουν ενδεχομένως μικρότερης σημασίας πράγματα. Τι είπε η μία, πώς αντέδρασε ο άλλος, πού κοίταξε εκείνος, τι σου έστειλε. Μπορεί να γίνει κάποιο τριμπουρδέ με τους ανθρώπους τους κοντινούς σου. Γίνονται αυτά καμιά φορά. Μου είπε, σου πατούπε, ποιος είπε τελικά τι, όλοι μαζί, κατάλαβες. Παίζει να γίνει κανένα τέτοιο στη φάση σου, οπότε προτίμησε εσύ να είσαι όχι το άτομο που μιλάει επιπόλαια και δεν ξέρει και τι λέει και αφήνει τους άλλους να του κάνουν trigger, αλλά το άτομο τέλος πάντων το οποίο μπορεί να κρατήσει τα πράγματα σε μια σταθερότητα και να πει ότι κοίτα να δεις, δεν θα ασχοληθώ αυτή τη στιγμή με αυτό το πράγμα. Όχι αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή είμαι έτσι, είσαι έτσι, είμαστε έτσι. Ας το αφήσουμε λίγο να ξεφουσκώσει ενδεχομένως, παιδιά, δεν ξέρω. Ένα μεγάλο καυγά μου δείχνει εδώ. Λυπάμαι, αυτό έβγαλε. Λοιπόν, ψάρι, μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share. Παίρνα ξανά από εδώ στο τέλος του μήνα να μου πεις βγήκαν τα χαρτιά σου. Γιατί όπως σου είπα από την αρχή δεν είναι ο στάνταρ τρόπος που ρίχνω αυτός. Και το ξέρεις και πάρα πολύ καλά. Οπότε μαζί πειραματιζόμαστε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε συνάδελφε, θα πρέπει να με ενημερώσεις και για τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Μην ξεχάσεις να τσεκάρεις και τον οροσκόπο σου και τον ήλιο σου, λοιπόν, και το ζώδιό σου, λοιπόν, και τον οροσκόπο σου και τη σελήνη σου. Χάθηκα για λίγο κάπου και εγώ στο διάστημα. Για περισσότερη πληροφορία, φίλα και πάρα πολλά και τα λέμε σύντομα. Bye! Αστεράκια μου, ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε και να περάσαμε πάρα πολύ όμορφα μαζί. Να έχετε έναν υπέροχο μήνα, καλές γιορτές εύχομαι σε όλους. Να περάσετε τέλεια, να δείτε τα αγαπημένα σας πρόσωπα, να πιείτε τα κρασάκια σας, να χουχουλιάσετε. Ελπίζω ό,τι και να συμβαίνει και να συμβεί στη ζωή σας μέσα στο Δεκέμβρη, να το διαχειριστείτε άψογα όπως ακριβώς είστε πολύ ικανοί και ικανές. Και εφόσον δεν σας στέλνω γυμνούς και γυμνές στα γκούρια, εγώ είμαι okay με τον εαυτό μου. Έκανα ό,τι μπορούσα, ακόμα και με το δάχτυλο αυτό που δεν θέλει να συνεργαστεί. Οπότε σίγουρα δεν έχω εγώ τύψεις ή βαριά συναισθήματα για αυτό το μήνα. Ό,τι και να συμβεί, όλα θα τα καταφέρουμε, όλα θα τα κάνουμε. Δεν ανησυχούμε. Να έχετε έναν πάρα πολύ όμορφο μήνα. Μην ξεχάσετε να μου δείξετε την αγάπη σας με ένα like, ένα subscribe, ένα comment, αλλά ακόμα και share στους φίλους και τις φίλες σας, για να μπουν σε αυτή την χαρούμενη, παιχνιδιάρικη κοινότητα. Εντάξει, μην ξεχάσετε παιδάκια μου, εν τω μεταξύ, να τσεκάρετε το κουμπάκι join ή συμμετοχή, για να δείτε τι συμβαίνει στην συνδρομητική πλευρά του Your Energy Focus. Φίλα και πάρα πολλά, να περνάτε υπέροχα και καλό βράδυ σε όσους είναι σε αυτή την πρεμιέρα. Bye!